κόβα του σκουπροχοπίπινο καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες, καμ του δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ραδιοψυχοθεραπείο και αντιψυχοπλακωτισμό λέμε! Μυρίζει Παρασκευήλα. Στην ατμόσφαιρα υπάρχει Παρασκευήλα. Φραεντήλα. Να τους πω για τους πιο mainstream, ρε παιδί μου, να το πούμε και στα... Ε, μυρίζει Παρασκευήλα. Μυρίζει. Έξω, παιδιά. Τίποτα χάσκι με έλκυθρα. Αυτή τίποτα εσκιμόι. Ξαφνικά η θερμοκρασία κάνει μια βούτα. Κάνει stage diving. Και περιμένω, βγαίνω από το σπίτι. Κάτι λύκει. Ο Μιχαήλ Στρογκόφ κυνηγέται με κάτι τύπους, με κάτι γούνινα καπέλα. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Τι γίνεται. Έτσι, τέτοια πτώση. Ο Υδράργυρος τι επεισόδια έχει κάνει για να του κάνουν μείον 8 αφαίρεση. Ο ΑΟ Υδράργυρος πάλι έκανε επεισόδια. Δηλαδή, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ελάτε στην παρέα μας, κυρίες και κύριοι, πάμε και σήμερα να τα κάνουμε όλα γιάχμα. Έχω. Λεβέντι. Κολώνα, ανιδιοτελής, αέναος, αναπόσπαστος. Είναι, κυρίες και κύριοι, ο Σωτήρης Δασκαλάκης. Σε ευχαριστώ που και σήμερα θα κολλείς βαρέα ένσημα, αδερφέ. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Και έχει σήμερα και πάρα πολύ ωραίο κορίτσι δίπλα. Έβαια. Το όνομά σου Αναστασία. Γεια σου Αναστασία. Το κορίτσι μας μοντάρει, μας κόβει, μας ράβει εδώ. Να πούμε τα διάφορα θέματα. Γλυκύτατη, πάντα χαμογελαστή. Βέβαια. Το όνομα Αναστασία. Συνυφασμένο με ένα σύριαλ τη δεκαετία του 90. Όχι, άσχετο. Δεν αφορά σε ένα παιδί μου. Δεν είναι. Λοιπόν. Έτσι που βέβαια τα γατάκια μετά, αυτή Forrester και τα λοιπά. The Bold and the Beautiful, λέει. Ρεσίς, όταν εμείς είχαμε σουξουμούξου μπερδέματα, καταρχήν πρώτος ο Ειδίποδας. Έτσι, από εδώ πήγε, από εκεί πήγε, λες και δεν είχε άλλες. Ρε φίλε, δηλαδή το motherfucker, αυτός το έκανε πραγματικά κυριολεξία. Και το τι σου κάνω μάνα μου, πρώτη φορά... Τότε βγήκε να πούμε. Το λέω εύσχημα γιατί ξέρω είναι κόσμο μέσα στα αυτοκίνητα, μπαμπάδες, μαμάδες και πηγαίνουν τα παιδάκια στο σχολείο. Επίσης καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, ότι από όλο τον πλανήτη, αδερφέ, εκεί, ε! Μανούλα, είπε ο Θανάσης Βέγκος, αντιστοίχως. Τι σου κάνω μάνα μου, ματζουράνα μου. What am I doing to you, my mother ματζουράνα my. Was mache ich dir, meine Mutter? Meine Mutter war Zugana, mein! Drüss nicht attacken, Kagabuschnutzen, Kagabuschnutzen, Mamanulla, Babuljasna, Drüss nicht zu Kokova. Έχει υποθεί σε διάφορες γλώσσες. Μόλις το είπα και στην νοηματική, αλλά δεν το είδατε. Αυτό είναι. Κάποια στιγμή θα βάλουμε και κάμερα. Περιμένουμε να κάνουμε γωνίες στο πρόσωπο, γιατί δεν θέλω, δεν χωράω προς το παρόν με αυτό το μάγουλο. Τι έλεγα? Για τον Ειδίποδα, ότι ήταν ο πρώτος που μετέπειτα ακολούθησαν και άλλοι. Βέβαια, αφού το έμαθε ο Ειδίποδας, τραγικό τέλος. Καλά, με αυτή πήγες και έβγαλες τα μάτια σου. Επίσης, δηλαδή, όλα είναι και αυτό το είχαμε γνωστό που δίναν πανελλαδικές. Δηλαδή, μιλάμε για lifestyle. Αν το είχαν τότε περιλάβει τα μεσημεριανάδικα, σε λίγο, φίλοι μαμάς Ειδίποδα, γείτονες του Ειδίποδα κτλ. Και από εκεί βγήκε και το ειδιπόδιο σύμπλεγμα. Χορηγούς είπα, δεν είπα. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολίδης. Θα γυρίσω σε αυτό που ήθελα να πω. Δεν το χάνω. Έχω βγει στο χωματόδρομο, έχω λασπώσει τα λαστικά μου, αλλά θα επιστρέψω όμως πάρα αυτά, να ξέρετε. Δεν το χάνω. Ρίχνω πίσω μου ψυχουλάκια, όπως στο παραμύθι Χένζελ και Γκρέτελ. Όλοι και εκεί στην παράγκα κατέληγαν, έτσι να ξέρετε. Όλα τα παραμύθια που ήταν τριαγουνάκια σε παράγκα. Ο Λύκος, τα πρόβατα αυτά και τα λοιπά, όλοι, πού σε παράγκα, όλοι, Χέντζελ και Γκρέτελ, από η Ραπουτζέλ, που η ακούρευτη. Καλά, θα σε πιστέψουμε ότι έγινε την πλεξούδα, να πούμε και ο άλλος καρφάλωνε. Ε? Είπα να του δώσω μια ευκαιρία να την αρπάξει από τα μαλλιά. Α, έτσι, δηλαδή στη Μητριά έκανες να πούμε το απείραχτο κορίτσι και έριχνε την πλεξούδα, ο άλλος επάνω που ανέβρε, τι κάνατε. Πέσατε σύστημα, μπρομαποϊκάρνα East 5, τι να το βάλω, άσο ημίχρονο διπλό τελικό. Πέσατε ταμπού! Τι πέσατε, τσανταλίνα μανταλίνα και στον κόλο μια σωλήνα, πόσα είναι αυτά! Έκανε τη δουλειά του λοιπόν ο πρίγκιπς
και μετά ξανά πλεξούδα. Έρχνει άλλη το μαλλί. Να σε ρωτήσω κάτι, του λέει κάποια στιγμή. Έλα πολύ αγαπημένη μου. Έλα φεγγαρολουσμένη και πορφυρογέννητη. Πες μου. Μου λες να σε ρωτήσω, λέω κάτι. Και γιατί, γιατί κάνουμε αυτό το πράγμα με το μαλλί, ενώ πίσω έχει ασανσέρ, ας πούμε. Δεν ξέρω. Είχε και δεν μου το λέγεις τόσο καιρό. Εντάξει ρε παιδί, οκ, ωραίο είναι και αυτό, εντάξει. Αλλά ανεβαίνει συνέχεια με το μαλλί μου, μήπως είσαι πολύ μαλλιάκας. Ξέρετε, δεν βρίζουμε. Απλά επειδή χρησιμοποιεί τα μαλλιά, πίσω έχει ασανσέρ, αδερφέ. Μου έχει κόψει τη ρίζα, με πονάνε τα μελίγια. Γιατί ανεβαίνει από εδώ, ρε άνθρωπε. Ανέβω πίσω. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδη Νικολαίδη, λοιπόν, χορηγός πρώτης ώρας, με εκπληκτικά πράγματα LG. Ειδικά στεγνοτήρια, πλυντήρια αυτό το διάστημα, με τελευταίες λέξεις τεχνολογίας, Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Τώρα που δρόσησε ο καιρός επίσης, κατά το ωραίο Σκάιρος που είναι και το ανέκδοτο, και άρχισε να πονάνε. Οι αρθρώσεις, οι κλειδώσεις, αν σε πονάνε κλειδώσεις, δεν πηγαίνεις στον 200-200, 600-600. Γεια σας κλειδαράς, ναι, που πονάνε κλειδώσεις. Δεν είναι έτσι. Βάζεις Ερβαντόλ, κρεμούλα, επάλυψη, δροσούλα, μυρωδάτη, όμορφη, σε πονάνε τα αυγενικά σου, η θλάση σου, οι οστεοαρθρίτιδες στον Ατάλο. Ερβαντόλ, μπαίνετε στο ερβαντόλ.gr, σώζει το κοσμάκι η κρέμα. Αρπαγόφυτο λέγεται. Το βρήκαν τα τσακάλια, η Σύναψης, ελληνική εταιρεία, στα βάθη της Αφρικής. Τι έγινε, Ερταζάν, άσε αδερφέ, έχω κάτι πόνους. Σε βλέπω, ξέρω γιατί έχεις πόνους. Γιατί στη συνέχεια στην τσίτα. Πρέπει αυτό το θέμα να το δούμε, δηλαδή πήγαινε και πουθενά αλλού. Επίσης, ποιος σου είπε ότι σε έλεγε Ταρζάν? Αυτός, ένα μηδέν. Εσύ πέφτει με το αεροπλάνο, είσαι ένα μωρό, σε μεγαλώνουν τα πιθηκάκια. Ταρζάν, από πού προκύπτει? Πήγες στο ληξιαρχείο και λες, γεια σας, ξέρετε, έχω πέσει με το αεροπλάνο, μπορεί να με σώσει κάποιος. Πώς με λένε? Πώς σε λένε, ρε φίλε, από πού το έμαθες δηλαδή? Τέλος πάντων, αντιπαρέρχομαι. Βλέπω ότι έχει πόνους. Πας να πιαστείς από τα λουριά εκεί, από τα σκοινιά. Ερβαντόλα, αγόρι μου. Κρεμούλα και μια χαρά. Και από τότε Ταρζάν κανονικά. Αυτά για την Ερβαντόλ και βέβαια πώς θα φύγει από τη ζούγκλα ο Ταρζάν. Θα φύγει με το αυτοκίνητό του. Ξέρετε τι απόσταση είναι από την Αφρική? Από την Αμαζόνα! Να έρθει σε Εύωσμο! Μόνο με υγραέρι από τον Εσκιάδη, αδερφέ, θα τα καταφέρεις. Αλλιώς ο κούκος αηδώνει. 473-118, 0 προκαταβολή, 12 άτοκες δόσεις και καθαρίζεις. Και σήμερα έχουμε εκπληκτικό δώρο, μια ρολογούμπα, ένα υπέροχο ρολόι από ανοξείδωτο ατσάλι, στρόγγυλο με τα ψηφιακά του μέσα, να πούμε, και αναλογικό, και έχει και το έτσι του και το αλλιώς του και το τονατάλο και το χρονογράφο και ξυπνητήρι και φωτιζόμενη οθόνη και δεν βλέπεις την ώρα να το αποκτήσεις. Εκεί θα σας στείλω στο Μανολόπουλο για γυαλιά όταν έρθει η ώρα. Επειδή δεν βλέπετε την ώρα. Βασικά πρέπει να έχετε, και δεν εννοούμε την ώρα βαλσάμι. Φίλε, δεν βλέπω την ώρα. Να στη φέρω με την ώρα να τη δεις. Άμα δεν μπορείς να κάνουμε. Μην δείστε με δηλαδή και γι' αυτό. Ρολογούμπα κληρώνουμε λοιπόν. FM γράφεται με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Δηλαδή με γραμματάκια ή ξενικά. Αυτό το φ, μου. Ή FM με ελληνικούς χαρακτήρες. Κεφαλαίο ή μικρό φι και μη. FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54526. Τι έλεγα λοιπόν πριν για τον Ιδίποδα. Βλέπετε, έχουμε ξεκινήσει ποδοσφαιρική κουβέντα. Πρώτο ο Ιδίποδας, ο Βέγκος, Μανούλα και κάποια στιγμή η Μπρουκ Λόγκαν, κυρίες και κύριοι. Μπαίνει στη ζωή μας η τόλμη και γοητεία. Τι τόλμη και γοητεία? Τόλμη με ό,τι υπήρχε σε Φόρεστερ. Με ό,τι υπήρχε σε Φόρεστερ. Το κορίτσι το οποίο δεν έβγαζε και προστοιχιά. Δηλαδή η Μπρουκ είχε μία πρόστιχη αθωότητα, είχε μία αθώα προστιχιά. Δεν την έλεγες πού πας, τι ομάδα είσαι, από όλων, γιατί τους έχει πάρει όλους, από όλους τον είχε αυτό. Όχι, έβγαζε μία, δηλαδή λίγο κυρία, όχι σαν τη γιατρίνα βέβαια, τη μελαχρινή, που είδα τώρα προθέσει κάτι επεισόδια και έχει, διορτάζει πλέον τις μεταμορφώσεως. Έχει κάνει τόσες πλαστικές που είναι κάτι χείλη να πούμε, σαν το Μίκι Ρούρκ. Ο οποίος Μίκι Ρούρκ πιο πολύ τώρα μοιάζει με τον Γκούφι και είναι Γκούφι Ρούρκ παρά Μίκι Ρούρκ. Βέβαια την είχε περιποιηθεί ιδεόντως την Kim Basinger που τη λέγαμε Basinger, αλλά τέλος πάντων εκεί με τα φρούτα αυτά χαμός γινόταν τότε στις λαϊκές.
πήγαινε σε καλά ανυποψίαστος, βάλε μου ανανάδες, βάλε μπανάνες, σε κοιτούσε περίεργα. Δηλαδή πήγαινε, σου είχε πει ο γιατρός, άκουσε, πρέπει να τρως φρούτα. Πρέπει να τρως φρούτα, έχουν βιταμίνες. Και σου έκανε νόημα το λαϊκάτσις. Εντάξει, όχι, βάλε και ακτινίδια. Ακτινίδια, αμάν, παιδιά, αυτός εδώ θα είσαι σίγουρα, πήρε και ακτινίδια. Πήγαινε στην ομοτική, έστειλε στη γιαγιάκα. Είναι γεια σας, θα μου βάλετε μπανάνες, θα μου βάλετε ακτινίδια, θα μου βάλετε, θέλω και αβοκάντο. Άσε ρε γιαγιά, πω μας και το αβοκάντο. Άντε ρε, πάρε αυτά που σου λέω, ορίστε μας. Δεν μου λες, ο εγγονός. Τροπή σου, ορίστε τη γιαγιάκα, τι λες τέτοια πράγματα, για τον παππού τα θέλω. Ξαναγυρίζω λοιπόν στην άσφαλτο. Λέγαμε για την Μπρουκ Λόγκαν που είχε πάει με το Ριτς, με το Θόρν και φυσικά με τον μπαμπά, έτσι, και ο Έρικ έφαγε. Τρεις. Έμπαινε μέσα στο σπίτι και ήταν σαν διαγωνισμός. Δηλαδή, ποιος ήταν πρώτος στις σκάλες? Ήταν ο μπαμπάς, γκριζομάλης, όριμος, με λακάκι στο πηγούνι. Έβγαζε μια αρχοντιά. Ήταν εξάλλου και ο αρχιτέκτονας της αυτοκρατορίας, τον Φόρεστερ. Έλα, Μπρουκ! Πήγαινε, Μπρουκ! Τύχαινε την άλλη μέρα, τύχανε και ήτανε ο γιος, ο Θόρν, ο μικρός. Μπουμπουκάκι μου, μπουμπουκάκι μου. Τι μέρα είναι σήμερα? Τρίτη, αμάν, τρίτη ξεκάτρι. Τρίτη είναι η μέρα του Ριτς. Ναι, αλλά αλλάξαμε, δεν μπορούσε να κάνει το 2-4 και θα του κάνω υπηρεσία την Κυριακή. Εντάξει, χλάτς! Και από τον, αλλά αυτός που ήταν ο μεγάλος καημός ήταν ο Ριτς, που τα αυτιά του ήταν δορυφορικές κεραίες και είχε βάλει, είχε κάνει φαβορίτα κάλυψη. Δηλαδή είναι η φαβορίτα ακουστικά ή αυτά που φοράνε τα κοριτσάκια το χειμώνα που κρυώνουν τα αυτάκια τους και φοράνε το αυτό. Είχε καλύψει το αυτό. Κάποια στιγμή μπαίνει μέσα στην πισίνα σε ένα επεισόδιο. Βλέπετε, τα ξέρω καλά γιατί η μαμά δεν άφηνε επεισόδιο. Το επισημαίνουμε. Και μικρά παιδιά κι εμείς αναγκαζόμασταν. Τι να κάνουμε. Και βέβαια ήξερα ότι κάποια στιγμή του 2017 θα μιλάω για αυτό στο πρώτο μισάωρο της εκπομπής. Για καθαρά δημοσιογραφικούς λόγους έμπαινα σε αυτό το τρυπάκι. Τι να κάνω. Κάνει λίγο μια βουτιά ο Ριτς και βγαίνει από την πισίνα. Ο Χριστός και η Παναγία. Βγαίνουν δύο δορυφορικά πιάτα. Λέω θα βγει και η προβοσκίδα. Ο Ντάμπο το λεβαντάκι. Δύο αυτιά να πούμε σαν λαγάνες. Λέω αυτός πιάνει τα πάντα, φίλε. Όχι ΟΤΕ, όχι Νόβα, όχι δορυφορικά, όχι Bloomberg, όχι. Τα πάντα, πιάνει τα πάντα. Κάνει λίγο μία γρήγορα έτσι, αμάν φάνηκε το αυτί μας, τι να καλύψεις. Τα προέβαλε η ΕΡΤ τα επεισόδια και το αυτί του βγήκε στην ΕΡΤ 2. Βγήκε δίπλα. Ρε μαλάκ, τι κάνετε με τα αυτιά! Μαζευτείτε λίγο, σεβαστείτε τους δίπλα. Αυτά ήθελα να πω για το μάτς της Κυριακής με τον Μπας Γιάννενα. Τι? Δεν, πώς είπατε, δεν έκανα καμία αναφορά, μόνο νίκη, τίποτα, πώς παίξατε το πρώτο 45 λεπτό με τη Λιβαδιά στο κύπελο, πώς παίξατε. Προστατέψτε τα παιδιά τα νέα, προστατέψτε τα και αγωνιστικά, αυτό που έκανε ο Λιμνιός, ενοχλεί λίγο το μουστακάκι, το καταλαβαίνω, λίγο που συζήτησα εδώ με τα κορίτσια στον Ραδιοθάλαμο, κάτι αντιτουριστικό, λίγο είναι λίγο, βγάζει κάτι, αλλά έτσι όμως τι κάνει ο Μπαγάσας. Μπαίνει 19 χρονών με το μουστακάκι, ψάχνω να βρω ένα μουσάκι, έστω μια ιδέα από κάτω να πούμε, κάτι για να δέσει. Όχι, είναι και το μουστάκι, φίλε, είναι μίστακας. Έτσι όμως σε αφοπλίζει, δεν μπορείς να τον πεις αμούστακο παιδί θες να παίξεις τον ΠΑΟΚ. Κλάτσου, κάνει 0-1. Μουστάκι, κλάτσου. Ορίστε, να το μουστάκι. Βέβαια, κάποια στιγμή θα βρεθεί κάποια. Βρέα, αυτή θα σε βάλει να ξυρίσει και το μουστάκι. Ας κάνει ό,τι θέλει. Να μείνει προσιλωμένος μακριά από Instagram, Facebook, Twitter, Tweety. Tweety. Τι μαθαίνω! Τι μαθαίνω! Όχι! Φεύγεις! Γιάννη! Γιάννη, γιατί, Γιάννη, φίλε μας, Γιάννη, αλαφούζε! Όχι,
όχι! Οϊμέ! 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 Μη Γιάννη Αλαφού. Τι μου λες? Ζήσε τώρα. Όχι. 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 Με βάλε σημάδι και με πετυχές. Εσύ, εσύ, ο πρώην φίλος. Εσύ που πήγες με το πρωταθλητή και το γάβρο στο ΚΑΣ για να φάω μείον 15. Όχι, Γιάννη! Πού πας? Πού πας? Δεν είναι δρόμος η καρδιά. Δεν είναι. Αυτό ήταν λοιπόν. Αυτό. Όχι. Εσύ. Εσύ που τόσο ωραία πράγματα έχεις πει για μας. Εσύ, ο μελιστάλακτος, ο μελήρητος, εσύ. Και άστα αυτά που σε κατηγορούνε, τι τώρα, έλα μωρέ τώρα ο κόσμος εκεί. Τι λέει, τι, έλα μωρέ τώρα εκεί που έφτυνες τώρα γλύφεις και τέτοια πράγματα που λένε τώρα, ας τον κοσμάκι τώρα, τι, όχι, δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Ότι έκανες τα κίμη με το Βαγγέλα. Αυτά σου κατομαρτυρούν οι δικοί σου οπαδοί. Αυτά γράφει η θύρα 13 στην ανακοίνωσή της. Ότι πήγες με το τροφαντό αγόρι, με τον πόντο του ελληνικού ποδοσφαίρου και έκανες αγκαλίτσες και φυλάκια. Τι κακός που είναι ο κόσμος. Τι κακός που είναι ο κόσμος. Τι, επίσης τι. Όχι Γιάννη μου. Ότι παρέλαβες 30 εκατομμύρια χρέος και παραδίδεις 80 εκατομμύρια. Σε αυτή την ομάδα δώσατε άδεια ρε μπίμπιδες, ρε παλιοποιότητες, ρε παλιοχαρακτήρες, ρε κανάγες. Σε αυτή την ομάδα δώσατε άδεια, έτσι. Είμαστε όλοι ανήψια της θείας. Καταπληκτική είναι η θεία δίκη. Μοναδική. Την αγαπάμε πάρα πολύ τη θεία δίκη. Όλοι είμαστε ανήψια της θείας δίκης. Να ξέρετε. Όλοι. Είναι ο ίδιος άνθρωπος. Ο ίδιος άνθρωπος που το έπαιζε φιλαράκι. Θυμάστε. Το θυμάστε έτσι. Έπιανε αγκαλίτσα το Σαββίδι και έμπαινε μέσα στον αγωνιστικό χώρο σε εκείνο το μαύρο τελικό. Ο ίδιος άνθρωπος που πήρε μετά στο ΚΑΣ, πήγε και πήρε το γάβρο και το πρωταθλητή και πήγε εκεί για να φάμε μείον 15. Ο ίδιος άνθρωπος που ντεμέκ πολεμούσε το Μαρινάκι και το κατεστημένο και έγινε ένα με αυτόν, μαζί στις ψηφοφορίες, μαζί στα συνέδρια, μαζί σε όλες τις συνεδριάσεις, παντού. Παντού παρεούλα. Από εδώ ξεκίνησε και αυτό. Που πέρσι ο Πανθεσσαλονίκος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινοπολιτών δεν κατέβηκε να παίξει στο κύπελο Ελλάδος. Από εκεί ξεκίνησε να ξεπλέκεται το πουλόβερ, όπως σε εκείνο το ωραιότατο φόρεμα, σε εκείνη τη διαφήμιση της Μαρτίνη με τον Σωσία του Ωνάση, που ήταν μετά μάθαμε ότι ήταν ο εξαιρετικός πίσω ο κόσμος τη Σαρλίζ Θερόν, και λες αυτό το πρόσωπο έχει, δηλαδή τα έχεις δώσει όλα. Έχεις δώσει τα πάντα, έχεις ζωγραφίσει, έχεις φτιάξει μια τέτοια φάτσα και λες εντάξει τώρα να μην τις δώσουμε και ωραίο ποπό, ε. Και λες όχι φίλε, εδώ θα κάνουμε καλλιτεχνία. Σήμερα δεν θα βγάλουμε 1000 κομμάτια, θα βγάλουμε ένα και θα είναι συλλεκτικό το κομμάτι. Παρεπιπτόντως τώρα που για ποπό πάλι μπαίνω στο χωματόδρομο, χαμός από χθες με τον αυτόν της Κορινθίου. Η οποία Κορινθίου κάνει μια φωτογράφηση, νομίζω για το Downtown, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Και είναι ένα πράγμα η Ελληνίδα Kim Kardashian. Φωτογραφίζεται στην Αθήνα και ο κόλος είναι στη Θήβα. Το ξαναλέω, αυτή είναι στην Αθήνα και ο ποπός είναι στη Θήβα. Ένα αυτό πράγμα, βαλέει, παρκάρει σε πάνω, ελικοδρόμιο. Όχι ρητίδα. Όχι κυταρίτιδα, όχι ραγάδα, όχι μπιμπίκι, όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα.
Και χάλασε βέβαια ο κόσμος, χάλασε ο κόσμος στο διαδίκτυο, γιατί φάνηκε ότι είναι ερετουσαρισμένη η φωτογραφία. Και τι έκανε, λέει πάρτε και τη φωτογραφία που είναι ερετουσάριστη και βάζει τη φωτογραφία δίπλα πως είναι ένας φυσιολογικός ποπός, ο οποίος έχει, είναι τόσο, τέλος πάντων, έχει τόσο καμπύλη, δεν μπορεί να μην έχει και... Δεν μπορεί να μην έχει και ατέλειες. Και έβαλε και τον... Μετά τον άλλο, να πούμε. Τον ποπό τον κανονικό. Αυτό είναι που λέμε δεν κόλωσε. Τον έβαλε και τον κανονικό. Τώρα πόσο χαρούμενο μπορεί να είναι το παιδί της όταν δει μαμά, κόλους έξω κτλ. Αυτό είναι ένα θέμα που αφορά στην οικογένεια εκείνη. Εμάς λόγος δεν μας πέφτει. Απλά βλέπω ο Αϊβάζη πολύ τσαντίζεται, ας πούμε, σπασμένα χέρια στο survival και τέτοια, δηλαδή που βλέπω τις σκηνές. Okay, αυτά. Ξαναγυρίζουμε στο φίλο μας τον Αλαφούζο, λοιπόν. Πριν πάμε στο διάλειμμα, είπες για τον ΠΑΟΚ το τι έχει, τι μελάνι έχει χυθεί στις εφημερίδες σου. Το τι πληκτρολόγιο έχει καεί εις βάρος του ΠΑΟΚ και εις βάρος του Ιβάν. Λάσπη με τον ανεμιστήρα, με τους μεγάλους ανεμόμυλους, αυτούς που βάζουν στα βουνά για να παράγουν ρεύμα. Το τι λύσα κακιά βγήκε από το κανάλι σου το τηλεοπτικό, γιατί έχεις τα μέσα. Εις βάρος του ΠΑΟΚ, με λύσα κακιά. Αυτό είναι θεία δίκη που έγινε. Γύρισαν οι ίδιοι που τους είχες φιλαράκια τόσο καιρό και σε αποπέμπουν. Και μάλιστα σε διώχνουν με πολύ μπινελίκι, με βαρύτατους χαρακτηρισμούς, που νομίζω το πιο βαρύ από όλα δεν είναι ότι άφησες χρέος 80 εκατομμύρια στο Βάζελο, αλλά ότι πήγες και έγινες ένα με αυτόν που τόσα χρόνια υποτίθεται πολεμούσες. Και βέβαια, αυτοί ήσασταν πάντα, αυτοί είστε και τώρα. Για όλο τον ύπουλο πόλεμο που έκανες τόσο καιρό, για όλο το τακίμι που είχες κάνει με τον Γαύρο τόσα χρόνια σμπρόξιμο, έβγαινε πρώτος Ολυμπιακός, έβγαινε δεύτερος Παναθηναϊκός, έπαιζε ένα γύρο προκριματικά Champions League, θυμάστε σμπροξίματα τα τελευταία χρόνια τα playoffs, και αποκλειότανε κάποια στιγμή ο Παναθηναϊκός πολύ σύντομα, market pool, όλο το χρήμα στην τσέπη του Μαρινάκη. Όμορφα και ωραία. Αυτά λοιπόν. Θεία δίκη. Όλοι είμαστε ανήψια της θεία δίκης. Ακόμα και ο Χιούι, ο Λιούι και ο Ντιούι, να ξέρεις. Που ποτέ δεν μάθαμε τον μπαμπά και τη μαμά εκεί. Είναι ένα θέμα που πρέπει να το ψάξουμε. Πάμε σε διάλειμμα. Να υπενθυμίσουμε ότι κληρώνουμε ρολογούμπα. Και σήμερα ένα καταπληκτικό ρολόι ανοξείδωτο ατσάλι προσφορά από την Κλιμάρτ. Η Κλιμάρτ που είναι νούμερο ένα στον κλιματισμό, Κωνσταντίνος Κιωσές, Γραβιάς 67, και προσέφερε και όλο το πρώτο μισάωρο την εισαγωγή μας, 2310 917 646, και κλιματισμός Daikin, όχι αστεία, κορυφαία μάρκα, και αντλίες θερμότητας και κεντρικά συστήματα VRV, παγκόσμια πατέντα της Daikin, και λέβητες αερίου, τα πάντα όλα, τα πάντα όλα, Κιωσές Κωνσταντίνος Κλιμάρτ, Γραβιάς 67, προσφέρει αυτό το υπέροχο ρολόι και σήμερα. Κληρώσαμε ήδη ένα εχθές, θα κληρώσουμε άλλο ένα. Και σήμερα γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Σε λίγο θα ανοίξουμε γραμμές, 2310-287-888. Επιστρέφουμε! Έλα, μπουκάραμε. Εδώ είμαστε. Υπενθυμίζουμε ότι ανοίγουμε τις γραμμούλες μας, 2310-287-888. Να μιλήσετε εσείς, 2310-287-888, και στέλνετε το μήνυμά σας στο FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526, διότι και σήμερα κληρώνουμε μια υπέροχη ρολογάρα από ανοξείδωτο ατσάλι με αναδιπλούμενο κούμπομα ασφαλείας, με ξυπνητήρι, με χρονογράφο, με ημερομηνία, με αναλογική και ψηφιακή ένδειξη ώρας. Πάρα πολύ ωραίο ρολόι προσφορά από την Κλιμάρτ, που μας δίνει την ευκαιρία και σήμερα να κληρώσουμε ένα τέτοιο ρολόι. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Μην το ξεχνάτε, μην το λησμονείτε. Πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες, να συζητήσουμε ό,τι εσείς γουστάρετε. Είπαμε δυσάρεστη εξέλιξη με τον Κωνσταντινίδη.
μακριά από το Instagram, μακριά από το Facebook. Μπορεί να έχεις χίλιους λόγους. Δεν τίθεται θέμα για το χαρακτήρα του Κωνσταντινίδη, δεν είχε δώσει ποτέ αφορμή και ήταν υπόδειγμα. Ναι, μπορεί να αισθάνθηκες παραπονούμενος, να αισθάνθηκες αδικημένος, να αισθάνθηκες ότι το καλοκαίρι σου είπαν θα σε υπολογίσουμε, είδες να φεύγει ο Κίτσιου και όταν χρειάστηκε να αλλάξει κάποιος το μάτος, βάλαν τον Κρέσπο δεξιμπακ. Περίμενες ότι θα παίξεις με τη Λιβαδιά στο κύπελο και σε αφήσανε εκτός 18ης. Όλα αυτά δεκτά. Όχι όμως το διαδίκτυο. Τώρα το μέλλον προβλέπεται δυσίωνο. Δεν ξέρω αν μπορείς να το γυρίσεις. Κρίμα να χαθεί ένα ταλέντο, να χαθεί ένας Έλληνας παίχτης. Δεν έπρεπε να φτάσουμε μέχρι εδώ. Πάμε να μιλήσετε εσείς. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τα δύο βαγκάτια. Oh, μάλιστα. Κατάλαβα. Καλώς το παιδί. Καλώς τα δεχτήκαμε. Το ρολόι καφέ φτιάχνει. Το ρολόι τι. Καφέ. Ναι, φτιάχνει. Εξαρτάται. Ελληνικό. Φρεντουτσίνο, καπουτσίνο. Ναι, όχι. Λοιπόν, τέλος πάντων, επειδή εμένα μου είχε στο γιο μου. Ναι. Η περίπτωση Κωνσταντινίδη. Ναι. Λοιπόν, όπως εσύ. Δηλαδή, τι εννοείς. Να διοικηθεί, ρε παιδί μου. Ναι. Λοιπόν, να μην λέμε λεπτομέρειες. Ναι. Λοιπόν, όπως στην μπάλα ή σε μια δουλειά. Στο ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν θέλω λεπτομέρειες. Ούτε εμείς. Για μένα. Ναι. Λοιπόν, εσείς οι φίλοι, οι οποίοι κάνατε να μην έρθει ο Λουτσέσκο, εντάξει, άσχετα αν ήρθε μετά, με ποιον τρόπο ήρθε, να βάλετε τα στήθια σας μπροστά, όπως κάνετε κάθε φορά που θέλετε κάτι, να γυρίσει ο Κωνσταντινίδης άμεμπτος στην ομάδα. Γιατί το παιδί θα πάει αδικοχαμένο. Ναι. Συμφωνείτε? Μου κάνει εντύπωση πάντως που ενώ είσαι Ολυμπιακός και Άρης, πάλι μαζί μας ασχολείσαι. Άκουσα δεις. Εγώ ασχολούμαι, είμαι φίλος του αθλήματος, του ποδοσφαίρου. Και... αυτό είναι βέβαιο, δεν το συζητάω, ναι. Λοιπόν. Απλά μου κάνει εντύπωση να βάλουμε τα στήθια μας μπροστά για τον Κωνσταντινίδη που έχεις. Εγώ σου είπα είσαι κρυφοπαουξάκι, να ξέρεις. Δεν είμαι, όχι. Είμαι υπέρ του δίκιο. Απλά επειδή η αλήθεια είναι πολύ βαριά ορισμένες φορές, ναι, και ορισμένοι θέλουν να είναι Γιάννης Πίνη, Γιάννης Κερνάη. Εντάξει, ναι, και δεν του αρέσει η αλήθεια. Ναι. Βγαίνουν και με κράζουν και λένε μην το ξαναβγάλεις, μην το ξανακάνεις. Εγώ όπως βλέπεις, λένε... όπως βλέπεις. Ναι, ρε παλικάρι μου. Ναι. Σ' αφήνω όπως... ότι δεν βρίζεις, δεν προκαλείς, ναι, μόλις, άμα το κάνεις, χραπ, κοφίνι, ίσως, κεφάλι ίσως πανέρι. Ίσως είμαι ο μοναδικός ακροατής σου, ναι, και Ολυμπιακός κιόλας, ναι, που είμαι η πρώτη μεταγραφή από το άλλο ραδιόφωνο σε αυτό, που την πρώτη μέρα σου πήρα και σου είπα σιδεροκέφαλος. Είναι έτσι, δεν είναι? Βεβαίως, γιατί να μην το κάνεις. Άντε, μπράβο. Αλλά επομένως... όχι, ο πρώτος όχι. Εντάξει. Μέσα σε αυτούς που, ναι, οκ, okay, εντάξει. Πάμε Ολυμπιακός παρακάτω. Ο πρώτος σήμερα, φίλε. Ναι, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος. Τέλος πάντων. Ωραία, ωραία. Εντάξει λοιπόν, να σου πω κάτι. Συμπαθώ τον Κωνσταντινίδη. Μου αρέσει σαν παίκτης. Αλλά τώρα έκανε λάθος. Δεν έπρεπε. Instagram. Δεν πάβει να είναι ένα παιδί. Φυσικά, φυσικά. Όταν, συγγνώμη να πω κάτι άλλο τώρα. Όταν πέρασε ο γιος του Σαββίδη από το Χαριλάου και έκανε, ναι, οι περισσότεροι είπανε έλα μωρέ παιδί είναι. Λοιπόν εκείνο γιατί το δικαιολογήσατε. Δεν νομίζω ότι είπαν έτσι. Έλα έτσι μωρέ παιδί είναι. Κάνεις λάθος. Έτσι. Χάλασε ο τόπος. Τέλος πάντων να... είναι ανώμιες περιπτώσεις. Όχι, όχι, άλλο όχι, είναι όχι, ένας ποδοσφαιριστής. Δεν μιλάω για οπαδούς άλλων ομάδων. Ναι. Μιλάω για οπαδούς του ΠΑΟΚ. Δικαιολογήσανε την όλη ιστορία. Δεν νομίζω ότι είπε κανένας. Έλα παιδί είναι. Τώρα το άκουσα με τα αυτιά μου ρε. Εντάξει. Τώρα πρέπει να ήταν 2, 3, 5, 10. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ωραία, έγινε. Σε χαιρετώ. Πάμε επόμενος. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα Κωστή. Τι γίνεται, Κλάους. Έλα, έλα. Πώς θα πας εκεί? Κάνω και εγώ tweets και τέτοια. Tweets. Αυτά μας βάλαν, φίλε. Κοίτα, επειδή είχε κάνει η ομάδα απαγόρευση στα social media και επειδή είχε ρίξει τιμωρίες. Ναι. Δεν το έκανε ο Κωνσταντινίδης σε ελαφριά καρδιά, αμάν και τώρα λέει τι πήγα και έκανα, εντάξει. Δηλαδή... το έκανε απόλυτα συνειδητά. Ναι, ναι. Γνωρίζοντας ότι μπορεί να του κοστίσει την παρουσία. Ναι, δεν τον νοιάζει. Αυτό το Δεκέμβρη θα λέει καλύτερα να πάω να παίξω μια ομάδα από το να έχω τώρα να με έχουν στον πάγκο εκεί πέρα. Κοίταξε. Καταρχήν μιλάμε για ένα παιδί το οποίο μέχρι τώρα ήταν υποδειγματικό.
Δεν είναι, είναι για το χαρακτήρα ότι έχουν άλλο. Δεν τον ξέρω πώς. Όλοι θέλουν να πέσουν οι επαγγελματίες, ναι. Πολύ σωστά. Τώρα, για να φτάσει σε αυτό το σημείο, ένιωσε πραγματικά ότι τον άδειασαν. Προδομένως. Να σου πω, πες μου το τελευταίο προπονητή που έβγαλε παίκτη από τον ΠΑΟΚ. Που έβγαλε από την 11η. Έβγαλε παίκτη νεαρό. Όχι νεαρό παίκτη, ας πούμε, Ακαδημίας, ας πούμε, που τον πρόδωσε που έγινε κάτι. Νομίζω λέγεται Λάσλο Μπόλωνη. Ναι. Άντε και ο Άγγελος, ας πούμε, που έβαλε τον άλλο το χαμένο που πήγε και μόνος του. Α, τον Τζαντάρι λες. Τον Τζαντάρι. Ναι, ναι. Λοιπόν, έχουν περάσει τρεις προπονητές και όλοι ξέρεις τι είναι. Είναι κατουρημένοι, μην χάσουν τη θέση τους και να αγοράσουμε παίκτες των 5 εκατομμυρίων να παίξουν. Δηλαδή δεν τους νοιάζει να κοιτάξουν τι γίνεται με τα άλλα της ομάδας. Και εντάξει, ο Κωνσταντινίδης, το έχω ξαναπεί, είναι, ήταν στην καλύτερη ενδεκάδα του Europa στον γύρο που είχαμε παίξει με την Dortmund. Εντάξει, για όσους ξεχνάνε. Ναι. Το παιδί. Μα γι' αυτό λέω ότι είναι ένα παιδί με δυνατότητες. Και... δηλαδή, συγγνώμη, ο Μάτος πέρσι στις τελευταίες αγωνιστικές περπατούσε, εντάξει, είχε καεί. Και πας και να το βάζεις τώρα στο κύπελο να παίξει. Ένα αυτό λέμε, ότι έπρεπε όπως έβαλε στο Δελιγιανίδη από εκεί και σε δικαίωσε, βάλε και δεξιά τον Κωνσταντινίδη αφού έφυγε ο Κίτσιου, που ήταν ένα λεπτό. Να σου πω κάτι, εγώ του δίνω δίκαιο του Κίτσιου, του Κωνσταντινίδη. Δίνω δίκαιο στο σκεπτικό, όχι στον τρόπο, φίλε. Δηλαδή, εντάξει, επειδή εσύ κοιτάς σαν παοξής, εντάξει, εσύ το κοιτάς σαν παοξής. Εγώ που θα κοιτάξω την καριέρα μου, δεν θα κάτσω να τρώω σκόνη στον πάγκο μετά από ένα μεγάλο τραυματισμό. Θέλω παιχνίδια στα πόδια μου. Ο τρόπος δεν είναι αυτός σωστός, αδερφέ. Παντελονάκια στο διαδίκτυο κτλ. Ο τρόπος είναι σκυλιάζω. Δεν προηγήθηκε όμως. Τώρα αν έχουν πει κουβέντες μεταξύ τους δεν τις ξέρω. Εγώ λέμε για αυτό που βλέπουμε. Σκυλιάζω. Γίνανε συζητήσεις πιο πριν. Το καλοκαίρι λέγεται, μπροστά δεν ήμουν, ότι του είπαν δεν θα φύγεις, θα σε υπολογίζουμε. Και γι' αυτό ένιωσε μάλλον προδομένος, ένιωσε ότι τον αδειάζουν, αλλά παρόλα αυτά δεν είναι αυτός ο τρόπος, αδερφέ. Στο διαδίκτυο, δημόσια, κάθεσαι, σκυλιάζεις, αρπάζεις την ευκαιρία υπάρχει, όταν στη δώσει. Να σου πω κάτι, υπάρχει ένας νέος τρόπος επικοινωνίας πλέον μέσω. Δηλαδή τα πετάω εκεί πέρα, πετάω άδεια και βάζω τροχό να γυρίζει. Κανένας δεν έκανε έτσι καριέρα, αδερφέ. Στο ξαναλέω, είναι θελημένα. Γιατί ως τώρα δεν υπήρχαν αυτά. Ναι. Σου ξαναλέω. Λοιπόν, έτσι, είναι πολύ περίεργη η κατάσταση. Πρώτα μπάλα και μετά τα άλλα όλα. Πρώτα δείχνεις πράγματα. Αν δεν μπορώ να παίξει μπάλα, τι θα κάνει ο άνθρωπος. Τίποτα. Σκύβεις το κεφάλι, σκυλιάζεις, μπαίνεις μέσα και τον εκθέτεις αυτόν που δεν σε έχει βάλει. Ή αυτόν που ήθελε να φύγεις. Δεν είναι μόνο προπονητής εδώ το θέμα, είναι και ο τεχνικός διευθυντής. Αυτό είναι λίγο γενικό, τέλος πάντων. Αλλά... εγώ πάντως είμαι. Εγώ πιστεύω βασικά ότι. Συμφώνησες δηλαδή. Ρουμάνο θα έχουμε μετά την παρέλαση, αλλά θα είναι αυτός. Έτσι, ε. Και το ελπίζω. Αλλού είναι αυτός. Αλλού δουλεύει. Εντάξει, και εγώ τον γουστάρω πάρα πολύ τον Πόλωνη, αδερφέ. Εδώ είναι το σημείο που λες, εγώ δεν είπα Μπόλωνη, γιατί Ντουμιτρέσκο εννοούσα. Είπα τον άλλον, ποιον, αυτόν, χέρισμα και το ουίσκι. Ποιο ουίσκι, εδώ έχει μαζευτεί jackpot, α πούμε, 100 πράγματα. Έγινε Κλάους. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Πού είσαι ρε Κωστάκη. Ουα, πού είσαι τα γόρι μου. Ξέρεις ποιος είμαι. Αυτός, ένα μηδέν. Κονσόρτσιουμ. Όχι ρε κονσόρτσιουμ. Κοίταξε, βάλαμε αγγελία στον Ερυθρό Σταυρό να σε βρούμε. Βάλαμε στην Νικολούλη. Τελικά είχα... αποτύχει, άκουσα σήμερα το πρωί στον Αρένα ότι έχεις πάει στο Λίμπερο. Αγόρι μου, λοιπόν, θέλω να τρεις εβδομάδες τώρα, τρεις εβδομάδες. Το ξέρω και ψάχναμε να σε βρούμε με διάφορους άλλους και δεν ξέραμε πού ήσουν. Ελύσομαι, είμαι ένα χέλι, ένα αντρικό χέλι. Και ξεφεύγω, ξεκλειστράω. Γεια σου ρε κονσόρτσιου. Κρυπτό και απαραβίστο. Έτσι, μ' αρέσεις, μ' αρέσεις. Λοιπόν, εύχομαι σιδεροκέφαλος. Αυτή 8 με 10 θα έχεις πάντοτε. Πάντοτε, 8 με 10. Λοιπόν, 8 με 10. Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ, κονσόρτσιου. Και να μας φτιάξεις τα κέφια όπως τα φτιάχνεις και στον Αρένα. Πάντα, αυτό δεν αλλάζει. Ίδια μυαλά έχουμε. Ίδια αυτά δεν αλλάζουν. Μπορεί να αλλάζει συχνότητα τα μυαλά, μένουν ίδια αδερφέ. Καλά, αυτό έτσι κι αλλιώς. Για πες ρε κονσόρτσιου. Έλα. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα, όλα εντάξει? Όχι, δεν είναι εντάξει τα πράγματα. Τι σε στεναχωρεί? Με στεναχωρεί γενικώς η κατάντια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ναι. Από ποια άποψη? Έλεγα και σε μια άλλη. Κλαις και εσύ για τον Αλαφούζο δηλαδή που φεύγει? Όχι, φίλος. Όχι. Δεν ενδιαφέρει αυτό. Ναι. Θέλει. Έβλεπα την προηγούμενη Κυριακή 3 μάτς. Έβλεπα τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ, ναι, και ένα άλλο μικρό. Ναι. Και έβλεπα το εξής, ότι όσοι μικροί παίζουν με τις μεγάλες ομάδες θα στείλουν διάφορα δοφράγματα μπροστά στις αιστείες. Ταμπούρι.
Μπλόκα πίσω. Ναι, ναι. Ματ και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Και με κάνα γιούρια αν κάνουν καμία αντεπίθεση. Ναι. Και οι μικρές ομάδες όταν παίζουν μεταξύ τους είναι μια κλωτσοπατινάδα. Δηλαδή ψάχνεις να βρεις, να μετρήσεις τις σωστές μπαλιές αντί να μην πιάσεις λάθος. Εντάξει, αυτό θα το αντιμετωπίσουμε και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να διασπάσουμε τις πολυπρόσωπες άμυνες τώρα, που λένε. Όσο για την δικιά μας την ομάδα, εγώ η δική μου εντύπωση είναι ότι ο Λουτσέσκου δεν θα βγάλει παρέλαση. Μάλιστα. Εννοείς την 28η ναι, ή γιατί ναι, έχει 25η Μαρτίου. Την 28η. Α, γιατί τη σύντομη δηλαδή. Κατά τη γνώμη μου κάνει λάθος στα στισήματα. Μάλιστα. Δηλαδή είδα το να παίζει ο Πέλκα στη θέση του Μπίσεσβαρ και ο Μπίσεσβαρ αριστερό εξτρέμ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ναι. Αυτά όχι στο τελευταίο μάτς, στο ναι, προηγούμενο μας. Ναι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Θα δούμε. Και θα δούμε. Θέλουμε ένα προπονητή που να, είναι, να έχει κύρος μεγαλύτερο από τους παίκτες. Να τον βλέπουν ναι. οι παίκτες και να κάθονται σούζα μέσα. Το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι. Να σε καλά, κονσόρτσιουμ! Σε φιλώ! Άντε, χαιρετώ, κάτι φωνές ακούω, κάποιος ψιθυρίζει το αυτοί μου, δεν γίνονται αυτά. Καλημέρα σας, ναι! Γεια σας! Καλημέρα! Καλώς το παιδί! Όχι, απίστευτο, είπα πρώτη καλημέρα. Όχι, ρε φίλε! Είμαι στον αέρα και δεν την είπα στον αέρα. Ακούω στο, στο βάθος, είσαι αέρας, είσαι άνεμος! Λοιπόν, έλα, έλα. Τώρα λίγο καλύτερα πρέπει. Έλα, τώρα, τώρα. Ακούω μέσα χαμό, χαμό. Έλα, Κώστα μου. Διαφωνώ, διαφωνώ, βασικά διαφωνώ. Να πω. Το ξέρω, γι' αυτό πήρα. Γιατί άμα συμφωνούμε δεν χρειάζεται να πάρω να πω τι. Διαφωνώ λοιπόν, με τον επόμενο πριν είναι. Ένα δίμηνο, ναι. Πριν ένα δίμηνο έγραψα στο Facebook ότι ρε παιδιά, αυτός ο Λεβέκ πόσο καλύτερος είναι από τον Δελγιανίδη και πέσα να με φάνε. Κακός. Καλός, κακός αυτό έγινε. Τώρα όταν λες ο Κωνσταντινίδης να περιμένει να πάρει την ευκαιρία, Κωστή δεν έχει ούτε ένα λεπτό συμμετοχής ούτε σε φιλικό. Στο Βόλο, στο Βόλο έπαιξε, ερώτηση κανόνα. Το όνομα του προπονητή θα έβαζε. Ναι. Στο Βόλο, σε αυτό το φιλικό έπαιξε, δεν ξέρω. Μου είπε έτσι και έτσι και με έγραψε στα τέτοια του. Ρωτάω, γιατί δεν θυμάμαι. Στο Βόλο, σε αυτό το φιλικό έπαιξε, Κωνσταντινίδη. Δεν έπαιξε ούτε ένα λεπτό σε κανένα φιλικό. Δεν έπαιξε. Κάνει μόνο προπονήσει. Αυτό που θα ήταν η αλλαγή του μάτος. Ναι. Είπα, και εχθές... τώρα πρέπει να βάζει τον Καχαφλιά εκεί πέρα, γιατί όσο φιλότιμο σχεδιάζει ο γαμπρός που παίζει εκεί. Είπα το εξής. Είναι καταπλάστη και τη θέση, ρε. Είπα φίλε, ότι. Είναι... Για τον Κρέσπο. Για τον Κρέσπο. Ναι. Δεν είναι η θέση του. Καλό παιδί, φιλότιμο, γαμπρός, όμορφος. Ωραίος, μα τον είδαμε στη Λιβαδιά. Έτσι. Προσπάθησε το παιδί, αλλά δεν είναι τώρα. Δηλαδή, παίρνω ένα που φτιάχνει. Εμένα Κωστιά με βάλει μέσα να προσπαθήσω. Φιλότιμο σου μιλάω. Εγώ να δεις, φίλε. Αλλά δεν είναι άλλο, άλλο αυτό, άλλο αυτό. Είπα, δεν διαφωνώ με το σκεπτικό και με τον λόγο. Δηλαδή δεν είναι αδικαιολόγητος ο Κωνσταντινίδης. Δεν λέμε ότι είναι αδικαιολόγητος. Το παιδί δεν έχει πάρει ευκαιρίες, το πνίγει. Είπα και χθες. Αυτά που έγραψε. Λέω. Εγώ λέω ότι ο τρόπος δεν είναι ο σωστός. Εκεί διαφωνώ. Ότι δεν πρέπει να εξωτερικεύεις στο διαδίκτυο αυτά τα πράγματα. Δηλαδή δεν μου αρέσει και όχι τώρα και με άλλους. Και με προηγούμενους το έχω πει και με προπροηγούμενους γνωστά πρόσωπα. Έτσι. Θεωρώ ότι. Υπάρχει άλλος τρόπος για να το λύσεις. Πας και πιάνεις, ας πούμε, τον προπονητή και του μιλάς στα ίσια και αντρίκια. Μπορεί να του πεις και δύο μπινελίκια στην προπόνηση. Φεύγουν όλοι, κλείνεστε μέσα στα αποδυτήρια, face to face. Δεν μου αρέσει αυτό με πολύ άσχημο γίνεται. Δεν μου αρέσει αυτό με το διαδίκτυο. Κάτι πολύ βρωμάει εκεί πέρα μέσα. Κάτι πολύ άσχημα βρωμάει. Λόγω του Κωνσταντινίδη. Κάτι πολύ άσχημα βρωμάει. Δεν είναι δυνατόν τώρα. Αν δεν ξεκινήσει, το επόμενο. Το επόμενο παιχνίδι ο Δελγιανίδης είναι η βούλα ρε παιδάκι μου ότι βρωμάει κάτι πολύ άσχημα. Και πιστεύω ότι πρέπει να κοιτάξει το Λιμιός. Γιατί παίζει πολύ καλύτερα και από εμάς. Πρέπει, και από... πρέπει. Δεν ξέρω αυτά που λες για ότι βρωμάει. Ότι... Εγώ θα σου πω το εξής. Πρέπει ο παίκτης που μπήκε και τα έδωσε όλα να ανταμυφθεί. Να μην του γάμπει την ψυχολογία. Τώρα, αυτός αποφασίζει, όχι εμείς. Ούτε διατάζουμε, ούτε προστάζουμε, ούτε απαιτούμε. Αλλά επιβράβευσε τον παίκτη σου που μπήκε και έχει κάνει ένα τρομερό παιχνίδι ο 19χρονος. Μας έβγαλε τα μάτια ρε παιδιά. Δηλαδή τι, να κάνουμε την παλαβή, να μην το πούμε. Ή ο Δελγιανίδης που ήταν αξιοπρεπέστατος. Και ο Λέωβατς και... τα μάτια μας έβγαλε. Σε παρακαλώ τώρα, ποιος Λέωβατς. Αυτός 1-0. Μας τα έβγαζε. Επίσης, κάτι άλλο. Θα πρέπει να αναζητήσουμε τι συνέβη με τις εξετάσεις. Έρχεται ένας παίκτης, ο Λεβέκ, πέρασε εξονυχιστικές εξετάσεις. Μήπως κουβαλούσε κουσούρια από εκεί. Ή τα έπαθε όλα εδώ. Καλά το ότι κόπηκε το αυτί του να πούμε και φορούσε την παντάνα, δεν μπορείς να το προβλέψεις. Αλλά την ευπάθειά του αυτής του τραυματισμούς, επειδή την έχουμε πατήσει και άλλες φορές στο παρελθόν,
μήπως θα πρέπει αυτό το πράγμα να το δούμε, να μην παίρνουμε κάποιον ο οποίος είναι τόσο συχνά τραυματίας. Ρωτάω εγώ ρε παιδί μου Αδαΐς, ποιοι είναι οι ειδικοί, τα μηχανήματα τα έχουμε, τεχνογνωσία εκεί, αυτό λέω. Διότι τώρα... περιμένω με ανυπομονησία το παιχνίδι της Κυριακής. Να δω η δεκάδα. Άντε να δούμε. Φιλιά Κωνσταντίνε! Γιατί φωνάζω πως μια φορά χαρτάκιας, πάντα χαρτάκιας. Ελπίζω να με διαψεύσει. Άντε να δούμε. Φιλιά, φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι, γεια σας. 2310-287-888. Ναι! Πέσαμε, πέσαμε. Καλημέρα στο Μάκη το Ζλατανίδη. Γεια σου Γεωργία, γεια σου. Να σε καλά, Αναστάση. Να δοκιμάσω λίγο το λάδι. Ναι, αλλά μόνο λίγο με το δάχτυλο. Γιατί μόνο δάχτυλο? Είναι παρθένο το λάδι. Γεια σου, Κανάρι! Λοιπόν, καλημέρα στον Γιώργο τον Πανώνο. Καλημέρα σε όλα τα ζουμουσάκια. Καλημέρα, Κωστή. Όμορφη Παρασκευή να έχετε όλοι, αδέρφια, και ένα ομορφότερο Σαββατοκύριακο. Ζουμουζού, λέμε παοκάρα, ρε. Γεια σου, Γιωργάρα. Ο Ερινέλης ο Πάρης. Γεια σου, καλλιτέχνη μου. Γεια σου, καλλιτέχνη μου. Α, να πω. Όσοι κερδίσατε φανέλες ανόβερο, περνάτε από το Ρετούς στη Λαμπράκη 105, από την αγαπημένη μας Αγγελικούλα, περνάτε από εκεί και παίρνετε από το Ρετού στο κατάστημα τις φανέλες. Θα ξαναπώ λίγο πριν φύγω για το διάλειμμα, τώρα αμέσως μάλιστα, γιατί θα το ξεχάσω μετά 100%, τα ονόματα. Μπλούζες ανόβερο, ευχαριστούμε ιδιαίτερα και πάλι το Χρήστο τον Τζίκο. Γεια σου πρόεδρέ μου, γεια σου αδερφέ μου. Λοιπόν, στο ανόβερο. Ερινέλης, Σολεϊμαζίδης, Κόστογλου, Ανθομελίδης, Δασκαλίνας, Ξεμητούδης, Καπετάνογλου, Χαραλαμπάκης, Νικηφορίδης, Τζέκος. Εσείς έχετε κερδίσει φανέλες Club Ανόβερο. Club Ανόβερο, ήρθε κατευθείαν. Γεια σου αδερφούλη, καλημέρα, ζουμουσού. Ελπίζω να πάνε όλα καλά με εκείνο το χειρουργείο. Νικητές, αντίστοιχα της φανέλας που έχει το We Are From Constantinople, πάλι από το Club Ανόβερο, Καρακίτσιος, Ανδρεανίδης, Κώστογλου, Πιασάς και Κορκονέας. Αυτά είναι τα ονόματα. Πέρα από δύο φανέλες που έχω πει, επειδή είναι μεγάλη σε ηλικία, θα έρθετε να τις παραλάβετε εδώ, δηλαδή Νικηφορίδης, Χαραλαμπάκης και Τζέκος. Εσείς οι τρεις μιλήσαμε, θα έρθετε να τις παραλάβετε από εδώ γιατί είστε δυτικά και δεν μπορείτε να τραβιέστε. Θα οι υπόλοιποι περνάτε και παίρνετε τις φανέλες σας, έχει τα ονόματα η Αγγελικούλα, να πάρετε τις φανέλες από το Ρετού στο υπέροχο κατάστημα στη Λαμπράκη 105 που έχει και γνήσια προϊόντα και αυθεντικά ΠΑΟΚ εννοείται. Για να παραλάβετε τις φανέλες σας από εκεί. Επίσης, οι τρεις τυχεροί που κέρδισαν τις μπάλες μπάσκετ από την LG προσφορά, τις έχω σήμερα μαζί μου. Έρχεστε εδώ στα γραφεία του Λίμπερο, Λέοντο Σοφού 18 και Φράγκον Γωνία, πάνω πίσω από τα δικαστήρια, πάνω από τα Λαδάδικα, κάτω από την Κολόμβου, να το πούμε έτσι περίπου για να καταλάβετε πού. Έρχεστε, είτε είμαι εγώ εδώ, είτε δεν είμαι, θα είναι στη γραμματεία οι τρεις μπάλες, οι τρεις τυχεροί που κέρδισαν τις προάλλες τις μπάλες LG. Πάμε για μάτς με τον Μπας Γιάννενα την Κυριακή. Έχει δέσει, επειδή με ρωτάς Χρήστο στο μήνυμα, με 11 εκατομμύρια ευρώ τους δυο παίχτες, τον Λιμιό και τον Δελιγιαννίδη, και τα νιάτα του φρόντισε. Έχει γίνει οριστική συμφωνία με Πέλκα και Κουλούρη για τετραετή ανανέωση. Αυτό κόντρα στον αφελινισμό που έγινε τον τελευταίο καιρό, είναι πολύ σημαντικό να παραμείνουν. Και ο Λιμνιός και ο Δελιγιαννίδης και ο Πέλκας και ο Κουλούρης, ο οποίος Κουλούρης, εδώ υπάρχει αστερίσκος, ναι μεν, φιλότιμος, τρέχεις, πρέπει αδερφέ, το έλεγα και χθες, να βρεις τρόπο να βάλεις την μπάλα στο πλεκτό. Είναι αδυσόπιτη η ζωή του επιθετικού. Αν δεν σκοράρει. Χίλια πράγματα να κάνεις μέσα στο γήπεδο, να γυρίσεις, να πασάρεις, να κόψεις, να μαρκάρεις, να ανοίξεις διαδρόμους. Ναι, ναι, ναι. Στο τέλος το ερώτημα είναι σκληρό, είναι αμήλικτο. Πόσα πρέπει να βάλεις προχθές, οι δύο κεφαλιές δεν κατάφερες. Η μία ήταν δύσκολη, την άλλη κάρφωσέ το εκεί. Και ο επιθετικός τρέφεται από τον γκολ. Αναπνέει, είναι το οξυγόνο του. Όταν δεν οξυγώνεται ασφυκτιά, ψυχολογικά, σωματικά, πνευματικά, ηθικά, από κάθε άποψη. Αν δεν μπορεί να στείλει την μπάλα στο πλεκτό. Δεν ισχύει με καμία άλλη θέση αυτή, αυτό το πράγμα. Ούτε στον εξτρέμ θα πούν γιατί δεν βάζει τόσα πολλά γκολ. Εννοείται πρώτη την επίδεση. Ούτε στο δεκάρι και εννοείται όχι στο αμυντικό χάφι, στον αριστερό μπάκι, στον τερματοφύλακα ή στο στόπερ ή στο λίμπερο. Εννοείται. Εκεί μετράει άλλος τρόπος.
σου δώσαν τον επιθετικό και σε έκανε γιογιό. Χαρτοκοπτική Μανίνα Μπλεκ. Δεν τον είδες πουθενά. Τον έχασες, ξέρω εγώ. Ή κάνεις, να πούμε, με μία έξοδο να διώξεις την μπάλα και τη διώχνεις στα καμπαναριά. Αντί να τη βγάλεις ψύχρεμα. Θα πάμε σε διάλειμμα, τέλος πρώτης ώρας. Θα ακούσουμε τους χορηγούς μας. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Ερβαντόλ. Μπείτε στο ερβαντόλ.gr. Και φυσικά Εσκιάδης Υγραεριοκίνηση. Πάμε να ακούσουμε τους χορηγούς μας και να πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε τη δεύτερη ώρα. Σήμερα, αν προλάβουμε, θα παίξουμε και αντίστροφη μέτρηση με ωραία δωράκια. Ετοιμαστείτε. Πάμε, πάμε! Ζουμου σου λέμε! Έλα, 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 πάμε, μπουκάρουμε! Μπουκάρουμε, μπουκάρουμε, δεύτερη ώρα! Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνγκιο, η χορηγός δεύτερης ώρας. Εξαιρετικά πράγματα τρώτε εκεί. Μάκη, τι έχεις κάνει? Αμαρτίες, να το ξέρεις, να το ξέρεις. Θα έρθεις, δεν μπορεί να μην έρθεις. Θα έρθεις, και εσύ θα έρθεις εδώ. Θα έρθεις, αδερφέ μου, θα έρθεις. Λοιπόν, τα δόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Έρχομαι τώρα αμέσως στις γραμμές. Έρχομαι αμέσως στις γραμμές. Φυσικά, χορηγός δεύτερης ώρας, Tenda Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης. Δεν πάτε πουθενά αλλού για τέντα. 35 χρόνια εμπειρία και πολύχνη και καλαμαριά. Και Χαλκιδική 2310-430-011. TendaHome.gr και TendesKatourtzidis.gr. Όχι μόνο για τέντα για τον ήλιο και αντιανεμικές ζελατίνες. Κερδίζετε ένα δωμάτιο, κερδίζετε χώρο στο μπαλκόνι και κρατάτε ζεστό και το σπίτι σας. Και φυσικά Μάκρον στον Περιφερειακό, στον Εύωσμο, δίνετε την κόρη σας, το γιο σας, τα παιδάκια σας, το βαφτιστήρι, τις ομάδες σας, τις υποδομές, κορυφαία ποιότητα στα ρούχα, στα αθλητικά και βέβαια δίνει και την Παοκάρα. Πάμε, πάμε στις γραμμές. Κληρώνουμε ρολογάρα από την Κλιμάρτ σήμερα. Ρολόι δεν είναι Κλιμάρτ το ρολόι, η μάρκα. Έτσι, υπέροχο με μπρασελέ, ανοξείδωτο ατσάλι. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 545-26. Καταπληκτικό ρολόι κληρώνουμε σήμερα στις 10. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Άκης. Γεια σου ρε Άκη. Τι κάνουμε? Μια ζουμουσάδα με αγνά υλικά. Παρασκευήλα, σούξου μούξου, πιστεύω. Λοιπόν, θα πω κάτι. Αν σε φέρω σε δύσκολη θέση, πες μου stop, τίποτα άλλο. Αν δεν βρίσεις. Όχι, δεν βρίζω, όχι, όχι. Θα πω κάτι για τον Αλαφούζο. Τι δύσκολη θέση, ειδικά για τον Αλαφούζο. Ναι, γιατί κάτι. Δεν κατάλαβα. Τι δουλεύω, ίσως μήπως... να μην θέλεις να το πούμε, λοιπόν. Τι να πούμε, δηλαδή. Λοιπόν, πάμε. Θυμάσαι όταν σε πήρα στο άλλο κανάλι και σου είπα ότι αυτός εδώ, ναι, είναι γαύρος. Ναι, το θυμάμαι. Πιο πολύ με πέραν τηλέφωνο και, και λέγανε γιατί λες ψέματα. Το θυμάμαι γιατί ο μπαμπάς του είχε διαρκεία στον Ολυμπιακό, αυτό έχει διαρρεύσει. Ο ίδιος ήταν, ναι, τότε χρόνια. Όμως δεν το ήξεραν καθόλου. Ναι. Ήταν χρόνια συνέτεροι με τον Μαρινάκη, συνεταιράκια, και από ό,τι αποδείχθηκε, ξανασυμμάχησαν τώρα όλοι απέναντι στον Πάο και στον Σαββίδη. Δεν συμμάχησαν η τώρα. Δύσκολη ώρα, η δύσκολη θέση περιμένω να δω. Έκανα μουτσουνάκια τότε, ναι, για... για το κανάλι. Ναι, λοιπόν, ναι, καλά. Για πες τώρα τη δύσκολη θέση. Πάμε τώρα. Ναι. Εδώ και 5 χρόνια, ναι, στη Λατινική Αμερική, ναι, ένα πλοίο του Αλαφούζου, ναι, συνεχίζω έτσι... Ναι. Άμε πει stop, θα σταματήσω για να μην σε φέρω σε δύσκολη θέση, σου είπα. Εμένα θα, λοιπόν, φέρεις σε δύσκολη θέση. Άκου απλά τώρα. Θα πει στο τέλος. Ονοματεπώνυμο, αριθμό ταυτότητας, κινητό, πω, τηλέφωνο θα πω, και διεύθυνση. Θα έρθω και στο κανάλι, δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, μην έρθει το κανάλι σε σένα. Ναι. Ένα καραβάκι, ναι, του Αλαφούζου, ναι, έριξε μαζούτ. Ναι. Πάρα πολλούς τόνους. Εδώ και 5-6 χρόνια τώρα, έτσι. Ναι. Αυτό έχουμε αποδείξει, γι' αυτό ας πούμε... Το έχουν γράψει εφημερίδες. Έχουμε και εφημερίδες. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να με πάρεις και να μου πεις. Έχω μπροστά μου το δημοσίευμα, η εφημερίδα «Το αλήθωρο μάτι του Μπούφου». Γράφει 22 Οκτωβρίου 1900. Τα νέα το γράψανε και άλλες εφημερίδες, τα νέα σίγουρα. Ωραία, λοιπόν, θέλω να με ξαναπάρεις με το απόκομα. Θες να σταματήσω, να μην συνεχίσω? Τι να συνεχίσεις, εσύ θα έρθεις σε δύσκολη θέση, να ξέρεις. Εγώ δεν θα έρθω έτσι καθόλου. Εγώ, λοιπόν, ξεκαθαρίζω ότι δεν συμμερίζω με την καταγγελία που κάνεις. Ωραία. Απλά στο τέλος θα πεις, μου είπα. Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, λοιπόν, αριθμό ταυτότητας και αφημί. Του βάλαν πρόστιμο. Συνεχίζεις, χωρίς να λες. Σταματάω, μα θες.
Εγώ σου είπα, θα πει στο τέλος όμως, εγώ κάνω αυτή την καταγγελία και είμαι ο Άκη Στάδε, αριθμό ταυτότητας. Αυτά τα έχουν γράψει οι εφημερίδες και το ξέρουν οι πάντες. Άλλο ξέρω... οι εφημερίδες και άλλο που το λες τώρα εσύ στον αέρα. Στοιχείο. Μπορώ να τη φέρω, έτσι δεν είναι? Όταν τη φέρεις λοιπόν, θα την κάνουμε μαζί την καταγγελία. Ωραία, εντάξει. Σταματάω. Όχι, θα τη φέρω. Να... Θα τη στείλω όχι, μάλλον. Όχι, όχι, να πάρεις στον αέρα. Δεν είναι να θέλω να πεις εγώ μπροστά μου το απόκομα που λέει ο Αλαφούζος ή ο άλλος με το τάδε καράβι ή η Λουκουμόσκονη ή το Νούρ ή αυτό. Και λέω αυτό ωραία, το γράφει ωραία. Το τάδε δημοσίευμα. Εγώ που το διαβάζω στον αέρα στην εκπομπή του Κωστή Τσατσαρού. Όχι, εγώ θέλω να τη φέρω μπροστά παίρνεις, για να την έχουμε κιόλα. Παίρνει το λαιμό σου και αυτό το αγνό και ο αθώο λοιπόν, αγόρι που κάθεται στην κονσόλα. Παρακάτω, για να μην σε φέρω. Μην κάνω. Θα τα πούμε και από κοντά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Α. Εσύ έχεις δει πατέρας να λέει θα πάω στο γιο μου και θα κάνω παράπονα? Ο Νικόλας πατέρας? Όχι, ο πατέρας. Γιατί και αυτός είναι μέσα στον κόλπο εκεί με τα χρέη. Λοιπόν, μετά από αυτόν εδώ πέρα τον Αλαφούζο, ναι. Μας, να είναι καλά ο άνθρωπος, να είναι μακριά, ναι. Φεύγει άλλος τώρα. Α. Έχει σειρά ο άλλος. Ναι, αυτός. Ο Φαταούλ. Λοιπόν. Ο Φαταούλ? Ναι, σε λίγο καιρό φεύγει και αυτός. Ξέρουμε ποιος είναι ο Φαταούλ? Όχι. Εικάζουμε. Λες εσύ. Ναι, λέω εγώ δικά μου τώρα για να σε σώσω. Ψάξτε τώρα, παιδιά. Λίγο δεν είναι δύσκολο. Φεύγει και αυτός σε λίγο. Αν κρίνουμε ότι ο άλλος πούλησε τον Μπέργκ, πούλησε τώρα πριν φύγει, λίγο πριν φύγει, πούλησε τον τερματοφύλακά του στην Μπενφίκα. Πούλησε. Κι άλλον είχε πουλήσει μετά τον Μπέργκ? Το 10. Το Ζέκα, άμπραβο. Πούλησε το Ζέκα, πούλησε τον 11, πούλησε το 13, πούλησε ό,τι υπήρχε αντίρρηση. Έρχεται κι άλλο και ο Μολέντο φεύγει και πάει σε μια μεγάλη ομάδα. Σε μεγάλη ομάδα, έτσι. Γλέντα τους λίγο ρε Ιβάν, γλέντα τους γιατί μας έχουν τόσα χρόνια, έχουμε βγάλει να πούμε αρρώστια. Ο Ιβάν, όταν ήρθε εδώ και πήρε το ΠΑΟ, ήταν κολυτάρια με αυτόν εδώ τον Αλαφούζο, μετά έμαθε... Κολυτάρια. Εντάξει. Okay. Κολυτάρια. Φωνάζαμε επαγγελματικά, τότε. Επαγγελματικά. Έγινε Άκη! Καλημέρα. Βγες με το απόκομα. Να τους καρφώσουμε στον τοίχο. Ναι, καλημέρα σας. Συνοβατούμε. Παρακαλώ, σε εσάς μιλάμε. Πάμε στον μεθ επόμενο, 2310-287-888. Ναι. Καλώς το παιδί. Λοιπόν, ναι. Συγγνώμη που δευτερολογώ. Ναι. Αλλά έχω τρελαθεί τόσο πολύ με την υπόθεση Κωνσταντινίδη που μου ήρθαν στο μυαλό μνήμες οι οποίες είναι πολύ κακές για ένα παιδί. Δεν μπορεί ο καθένας, ο καλοβουλεμένος που παίρνει 10 και 15 και 20 χιλιάρικα το μήνα να παίζει με την ψυχολογία ενός παιδιού. Πάλι για τον ΠΑΟΚ ασχολείσαι, με τον ΠΑΟΚ ασχολείσαι. Όχι, όχι, ασχολούμαι με τον Κωνσταντινίδη. Ναι. Ασχολούμαι με τον Κωνσταντινίδη. Λοιπόν. Γιατί ναι, αλλά μίλησες όμως και τώρα βγαίνεις δεύτερη φορά. Δεν βγαίνουμε δεύτερη φορά, το ξέρεις. Βγαίνω, γι' αυτό ζήτησα συγγνώμη. Είναι κάτι που αφορά εσένα, όχι εμένα. Λοιπόν, και το παιδί. Σου λέω, δεν μπορεί κανένας να παίζει με την ψυχολογία ενός παιδιού. Και στο κάτω-κάτω ο Κωνσταντινίδης είναι περιουσιακό στοιχείο της ομάδας σου που δεν το πλήρωσε εκατομμύρια. Όπως πλήρωσε κάποιους άλλους και δεν παίξανε. Ωραία. Όπως πλήρωσε το Λεβέκ που είναι... Γιώτα, πώς το λένε, Γιώτα 5. Ησύχασε, δεν θέλω να μου αγχώνεσαι τόσο πολύ για τον ΠΑΟΚ. Δεν θέλω, όχι, δεν θέλω. Ναι. Για το παιδί. Για το παιδί. Για το παιδί. Ωραία. Γιατί τα έχω ζήσει, λοιπόν, και θα το καταστρέψουν ένα παιδί. Έχει. Γιατί είναι καταστραφή. Έγινε, να είσαι καλά. Πραγματικά συγκινείς. Το ενδιαφέρον σου για τον ΠΑΟΚ. Ναι, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το παιδί, ρε. Έλα, ρε Σαλίγκα, ρε. Μα πιτόπουρε, πώς έχεις διαφορά. Θα παρακάμψω το επιτόπου που είπες σε αυτή τη μικρή πρόταση και τώρα. Βιόπτρα έχεις. Αγόρι μου, την ανάσα σας καταλαβαίνω, βρε. Την ανάσα σας, βρε, καταλαβαίνω. Το βλέμμα σας, να πούμε. Τον καημό σας, έχω κι εγώ τον ίδιο καημό, γι' αυτό, αγόρι μου. Θέλω να συμφωνήσω με το προηγούμενο. Και να διαφωνήσω με τον επόμενο. Με το προηγούμενο, τζάμπα χάνουμε τα παιδιά μας. Ο Βελιανίδης, ναι. Μ' άρεσε. Και εμένα, φυσικά, εννοείται. Πεφταράς και οι σέντες ωραίες, πάνω κάτω το παιδί. Ο Λιμιός ακόμα καλύτερος. Βεβαίως. Αυτοί γιατί δεν τους βάζει λίγο τα Ελληνόπουλα λίγο, δηλαδή, και να αφήσει λίγο τους ξένους έξω να ξεκουραστούν. Όταν βάζαμε τα Ελληνόπουλα, τώρα δεν κάνω το συνήγορο, αλλά το ξαποδώ, αλλά λέω όταν βάζαμε καλά με αυτούς, με τους Έλληνες,
με τον Κίτσιο και με τον Χαρίση και με τον έναν και με αυτόν και με τον Πόποβιτς και με τον Παναγιωτούδη. Και ο Κίτσιο δεν είναι για τον ΠΑΟΚ. Να λέμε την αλήθεια. Ο Κίτσιο δεν είναι. Πρέπει να αποφασίσουμε. Θέλουμε Έλληνες ή δεν θέλουμε. Πώς. Να αποφασίσουμε ότι θέλουμε καλούς Έλληνες. Ναι, ο Χαρίσης έχει να προσφέρει. Ο Κίτσιο δεν έχει να προσφέρει για τον ΠΑΟΚ. Έχουμε από δεξιά, έχουμε πολλούς από δεξιά. Ναι. Από αριστερά πάσχουμε. Πολλούς τι, ο Μάτος είναι και τώρα μα φύγει ο Κωνσταντινίδης, ποιο? Δεν υπάρχει άλλος δεξιά. Έχουμε και τον Δελιγιανίδη. Έτσι. Ο Δελιγιανίδης προορίζεται για αριστερά. Για αριστερά, ναι, ναι, αριστερά. Όχι για δεξιμπακ. Δεξιμπακ τώρα, αν φύγει ο Κωνσταντινίδης, ορίστε. Φεύγει και ο Μάτος. Όχι, δεν φεύγει ο Μάτος, αλλά είναι μόνο ο Μάτος. Ο Μάτος δεν μπορεί να παίζει 52 μάτς τη βδομάδα. Παίζει και ο Βιερίνια δεξιμπακ. Δεν θα βάλουμε τώρα. Έχουμε, να σου πω κάτι. Έχουμε την Αντριάννα Λίμα και θα τη βάλουμε πίσω στο πανέρι με τα γιατί ψηλά. Γιατί στη Βόλφσβουργκ δεξιμπακ δεν έπαιζε. Άλλο στη Βόλφσβουργκ. Αφού δεν είμαι αυτό άλλο στη Βόλφσβουργκ. Ο προπονητής όπου θέλει τον βάζει. Άμα θέλει. Τέλος πάντων. Είναι πολυτέλεια να βάλουμε να έχει το Βιερίνια και να τον βάλει δεξιμπακ. Εγώ θέλω δεξιά Μάτος ο Βιερίνια να. Έχουν όλη τη μεριά αυτή. Άρα δεξιά μπροστά ο Βιερίνια. Ναι, ναι, δεξιά μπροστά. Όχι αλλά δεξιά. Αν υπάρχει κανένα πρόβλημα μπορεί να την πάρει και όλη τη γραμμή ο Βιερίνια. Τέλος ναι. Πάντων, να μην τα μακρυλογούμε τα λόγια τα πολλά. Η ομάδα μου άρεσε προχτές, είδα ωραίο παιχνίδι. Πρώτη φορά πάρα πολύ ωραία μπάλα στο πρώτο 45 λεπτό ειδικά. Από τη έτσι, σεζόν που έτσι, αρχίσαμε έτσι. Ήταν το μοναδικό παιχνίδι που είδαμε και είπαμε μπράβο, έχουμε... Η πρώτη φορά, αδερφέ, η πρώτη φορά. Και τι, ναι. θα δείτε το ΠΑΟΚ σε ένα μήνα με αγόρι ένα μισή που θα δείτε. Αγοράκι μου, μακάρι βρε, δεν έχουμε θέματα εμείς με τους... Δεν έχουμε θέματα. Οι παίχτες, μακάρι. Μετά θα μας ξεστεί, θα τρέχουν και δεν θα μας στάνουν. Ούτε η ΑΕΚ και ΑΕΚ φοβάστε, δεν μπορώ να καταλάβω, βγαίνουν και φοβούνται την ΑΕΚ. Έναν Αραούχο έχουν όλο και όλο. Δεν είναι μόνο Αραούχο, είναι και άλλα πράγματα που η ΑΕΚ τώρα, είναι δυνατή. Πες τώρα, ο Αραούχο μπροστά λέμε τώρα που είναι, έτσι όπως είχαν οι άλλοι τον Μπέρκ, αν θυμάσαι, που μια μπαλιά την έκανε γκολ ο άνθρωπος. Είναι φυσικά. Έτσι. Σωστό. Έτσι είναι και αυτός ο Αραούχο, να μην λέμε... Καλός παίκτης, αλλά δεν είναι έχει μόνο αυτόν η ΑΕΚ γενικότερα έχει... Έχει ωραίο. Και έχει έξω ωραίο. Από το γήπεδο, έξω από το γήπεδο, ο άλλος φίλος, αυτός ο τωρινός. Δεν μιλάμε για τον άλλο φίλο, μιλάμε για αγωνιστικά πάντως. Okay. Για εξωπαραγωγικά, τέτοια τα ξέρουμε. Πήγαμε και με τον πέναλτι που ήταν φάουλ. Έξω ήτανε. Όξο τελείως. Φάουλ είπαμε. Φάουλ ήτανε και δοθήκε πέναλτι. Το είπαμε. Περιμένουμε ακόμα τον κύριο Θεμιστοκλή Νικολαίδη. Λίγες μέρες μετά, έστω καθυστερημένα. Μπορεί να μην αντιλήφθηκε τη φάση. Παραδέχτηκα το Μελισανίδη που βγήκε και είπε έτσι δεν θέλω να κερδίζω. Ναι, αλλά κέρδισε όμως. Ναι, αλλά το είπε ο άνθρωπος, έτσι. Ζήτα μια επανάλα. Ναι, αλλά του δίνω το εύσημο γιατί το είπε. Τι να το κάνει, φίλε, το ένσημο και το εύσημο. Τι να καθού το είδε όλη η κοινωνία, τι είδε. Τέλος πάντων. Ναι, θα δείξει. Άμα ήταν ο χοντρός, τι θα λέγε. Σαλίγκα, ρε μου. Θα σου πω το εξής. Αν αυτό το πράγμα έγινε μία φορά και τυχαία, θα φανεί. Αν αυτό το πράγμα γίνει ξανά και ξανά και ξανά μες τη χρονιά, τότε θα ξέρουμε πολύ καλά τι έχει συμβεί. Κατάλαβες. Όλα τα προδίδει η διάρκεια. Θα δούμε. Κωστή, φέτος θα προωθηθεί λίγο η ΑΕΚ. Λίγο θα προωθηθεί λίγο η ΑΕΚ, γιατί μην ξεχνάς ότι τη Λαμία αυτός την ανέβασε. Τη Λαμία αυτός την ανέβασε. Αυτός την ανέβασε, μόνος σου, τι. Okay. Έγινε σαλιγκαράκι μου, ζούμου σου αδερφέ, φιλιά. Ακούς, έλα. Θέλω να σου πω. Να μου πεις. Με έδωσε χαιρετίσματα ο Γιώργος. Γιωργάρας, αδερφός. Ο Γιώργος. Αδερφός. Εσύ. Αδερφός, ένας είναι ο Γιώργος με τα ρούχα, αδερφέ, δεν υπάρχει. Μπράβο, ένας. Υπεραγαπάμε. Θα έρθω να σε δω από κοντά. Θα χαρώ πάρα πολύ. Θα χαρώ πάρα θέλω, πολύ. Μου το είπε. Θα έρθω να σε δω γιατί θέλω πολύ να σε δω από κοντά. Να τα πούμε οπωσδήποτε. Έχουμε ίδια μουσικά γούστα. Φιλιά, γεια σου σαλιγκαράκι μου. Και άμα δεν σε πάρω αύριο τηλέφωνο, καλή εβδομάδα να έχεις, φίλε. Αύριο σίγουρα δεν με πάρεις γιατί είναι καλά, Σάββατο. Ρε. Δόξα τω Θεώ! Δόξα τω Θεώ! Φιλιά Σαλίγκα, ρε, περιμένουν πέντε! Γεια σου, αδερφέ μου! Γεια! Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας, ναι! Γεια σας. Έλα, θα πέσουν όλες οι γραμμές. Έλα, πες. Δεν μιλάω καθόλου. Δηλαδή. Έλα, πλυντηριάκι λοιπόν, μου. Έλα. Ναι, τα κατάκα θα τα πω εγώ, δεν περάσει. Λοιπόν, να στείλω το χαιρετίσμα μου σε όλο τον κόσμο. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Έτσι.
από τώρα τα πούμε, γιατί μετά θα το ξεχάσω. Στο βάθος ακούω κάτι, παίρνεις πίστα, παίζεις κάτι πιο ηλεκτρονικό. Είναι ο Taylor δίπλα, ρε. Για να ακούσω λίγο, άσε να ακούσω λίγο. Χριστό, θα δώσει λίγο να ακούσω Κωστάξη, ρε. Τι κάνει, παίζει με τα πλυντήρια, κάνετε κόντρες. Όχι ρε, ράφτες είναι, έχει μηχανή, γαζόνι. Ο Taylor. Υπάρχει, αυτός είναι κάνει rafting. Ό,τι θες, αν έχεις κανένα φερμό τι ομάδα είπαμε ότι είναι. Αργιανός είναι. Έχω ράματα, πες του. Για τη γούνα. Πήγαινε όταν η θύρα 2 ήταν με τσιμέντο και είχε δυο σκαλοπάτια μόνο. Το 70 με τον Ολυμπιακό Λευκοσίας. Ένα μάτς πήγε, αυτό ήταν. Έτσι, ήταν τόσο συγκλονιστική εμπειρία που δεν ξαναπήγε. Είναι, μιλάμε ο άνθρωπος, τι να τον κάνουμε. Ένας είναι εδώ πέρα, τον προσέχουμε. Άμα αρχίσουμε να τον κολλάμε. Σπάνιο είδος. Αντί για ράφτες θα γίνει σεφ μάγερος, να πούμε. Μάλιστα. Και ράβει διάφορα, ας πούμε, ράβει. Ό,τι θες. Ό,τι θες. Είναι 40-50 χρόνια ράφτες ήταν τότε. Ένα πράγμα δεν μπορεί να το ράψει, φίλε. Άστο, εκείνο δεν ράβεται. Λοιπόν. Να ξέρεις. Ο Πασχάλης πρέπει να είναι κρυφοπαουξάκι, άσχημο. Πασχάλη το λένε. Έτσι λέει, πώς το λένε. Δεν τον έχω ρωτήσει, μου λέει τα δύο κακά της μοίρας σου, λέει. Ναι. Είναι παουτσάκι άρρωστο. Κανονικά, εγώ το έχω πει. Και όχι πλέον, όχι πλέον κρυφό, του βγαίνει αυτό το πάθος, το παιδί, αυτό το Κωνσταντινίδη, έτσι. Δεν βλέπεις τη στεναχώρια τραβάει, θα πάθει και τίποτα άνθρωπος. Εντάξει. Μην τρελαθούμε τώρα, πρέπει να προσέχουμε τον άνθρωπο. Ωχ, Παναγιά μου! Ναι. Μ' άρεσε η ομάδα προχθές που είχε 4-5 λιανάκια μέσα. Μ' άρεσε. Και εμένα, το πρώτο μ' άρεσε πολύ. Και ο Μαωρίτσιο. Πολύ σημαντικό να υπάρχει εξαροοχτάρι που πατάει και περιοχή. Και περιοχή πάτησε. Βγάζει δε μια παλιά τριαντάρα. Εξαιρετική. Φαίνεται ο άνθρωπος. Και δεν είναι ακόμα 100% έτοιμος. Τίποτα, κανένας. Ούτε ο Ζαμπράνο, ούτε ο Ντακορή. Αλλά να σε πω και κάτι. Θέλει ο Κουλούρης να αρχίσει να παστελώνει. Αυτό θα έχουμε πρόβλημα. Μα αυτό λέμε. Πρέπει οπωσδήποτε ο επιθετικός. Βλέπω ότι το παιδί δεν ξέρω. Γιατί τον πήρες για δεύτερο. Είναι δεύτερος σε δεύτερο. Δεν είναι τρίτος τώρα. Όχι, δεν έχεις δεύτερο. Αυτή τη στιγμή. Τελείωσε. Μα αυτή είναι η ευκαιρία σου. Τέλος. Μπράβο. Αν τώρα δεν. Θα σου πει κάτσε ρε φίλε. Πόσα έχεις βάλει. Πόσα έχεις βάλει αυτό είναι. Καλά δεν θα πρέπει να βάλεις και 10 γκολ σε τριφόρ. 10 γκολ. Πώς θα γίνει τώρα με 2-3 γκολ. Ποιος θα τα βάζει τα γκολ δηλαδή. Έτσι θα πρέπει. Και άλλοι. Έτσι. Έχει είναι πλυντηριάκι μου. Ο Κωνσταντινίδης θα χρειάζεται για την ομάδα. Τώρα δεν ξέρουμε τι έγινε το παιδί. Πρέπει να καθίσει να δουλέψει. Δεν θέλω να χαθεί. Να τα βάλουν όλοι κάτω, όχι. Εντάξει, έκανε. Εννοείται. Ας το πούμε. Ναι, εντάξει. Έκανε ένα τόπιμα. Okay. Ένα τόπιμα. Να τα βρουν γιατί χρειάζεται. Είναι λεοντάρι. Χρειάζεται για την ομάδα. Έτσι. Τι να κάνουμε. Δεν από θέλω που τον να χαθεί ένα ακόμα παίκτη. Εννοείται, ρε φίλε. Α, μπράβο. Εννοείται. Έλος πάντων. Τι να πούμε ρε Κωστάκη. Λοιπόν, φιλιά. Θα πω κάτι και για τον Ρονάλντο τώρα, δεν προλαβαίνουμε. Θύμισε μου. Έλα μωρέ τώρα, ποιος Ρονάλντο ρε φίλε. Γιατί κάτι μαγιές που έκανε με το Αποέλ δεν τον είδα να τον κάνει με τη Βαλένθια και με τη Χετάφη. Εκεί που με τον παίρνει τον να μπράβο. Τα κάνει. Άμα πει σε κάνα Μπορντρίν, σε κάνα Μπορτζάκα, κάνει το βαρύ πεπόνι. Ταυρομάχο χωρίς ταύρο κάνει. Περιμένω το μάτς το δικό μας μεταξύ μας για να τα κάνω στο Σαμπράνο. Άμπραβο, να δούμε με εμάς τι θα κάνει με το Σαμπράνο. Φιλιά! Γεια σου Κωστάκη! Μόλις πλησιάζει κοντά να θα του βγάλει τα σφραγίσματα ο δικός μας. Άμπραβο. Άντε, φιλιά! Μου, καλώς, σου, γεια σου, γεια σου πλυντηριάκι μου. Γεια σου πλυντηριάκι μου. Γεια σας, καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Δεν θα μαντέψεις ποιος. Χαίρομαι που ήδη είχες ένα μικρό γελάκι πριν πω το οτιδήποτε. Δηλαδή αυτό είναι δείγμα, ας πούμε, μιας αισιοδοξίας. Ναι, για... υπάρχει. Πήρα και εγώ για τη θέση του τεχνικού διευθυντή. Εδώ δεν γίνονται συνεντεύξεις. Βεβαίως. Σας ακούμε. Σας ακούμε. Τώρα, άμα δεν κάνει τεχνικό διευθυντή, μπορώ και προπονητής, ρε παιδί μου, εκεί, ξέρω εγώ. Μα θα σας βολέψουμε, κυρία μου, θα βρούμε έναν τρόπο, δεν είναι θέμα αυτό. Για πάμε λοιπόν. Καταρχήν δεν μαντέψεις ποιος είμαι. Όχι. Αυτός ένα μηδέν. Για μίλα λίγο. Είμαι πάρα πολύ σπάνια γι' αυτό. Είσαι ο σπάνιος. Όχι. Είμαι ο Τιγκαριόλα. Ο Τιγκαριόλα, όχι, ρε φίλε, κάτσε λίγο να πιάσει. Δεν γίνονται αυτά. Είσαι ακροατής, όχι αρένα, όχι 103. Όχι αντένα, ναι. Έξτρα σπόρθι λέει είσαι ακρότης. Μιλάμε... Λοιπόν, τι να πω. Εγώ βγαίνω πιο σπάνια, τι να σου πω τώρα, και από τον κομίτη του Χάλεϊ. Λοιπόν... Έλα μόνο τώρα, ποιος κομίτης τώρα, και την άλλη φορά που βγήκε τι είχε να μας πει. Σιγά τίποτα, τώρα. Δεν είπε τίποτα. Πέρασε τίποτα ρε φίλε. Έπεσε καταρχήν η γραμμή του. Λοιπόν, και του είχα πει, μην πετροβολείτε. Έλεγα, μην πετροβολείτε, ρε φίλε, τον παραγωγό να δημοσιογράφο. Αυτό εκεί είμαι ο κομίτης. Χαξ, κάνα βράχο μέσα στο στούντιο, δεν είναι. Τέλος πάντων. Ναι, ναι, ναι. Έπεσα τα σύννεφα κι αυτό. Για πες αγοράκι μου, για πες.
Πήρα και εγώ να διαμαρτυρηθώ, να πούμε, εκεί για τα, αυτά που γίνονται στην ομάδα. Βεβαίως, να πεις, τι θέλεις. Βέβαια, τι είναι αυτά που κάνει ο Χάση τώρα. Διώχνουν τα Ρέτσο, το Ελληνάκι, διώχνουν τον ένα τον άλλο. Τι πράγματα είναι αυτά, αφελισμός να πούμε. Ανταποδίδουμε, δηλαδή έκανε επίσκεψη αυτός στα δικά μας. Ο Γαύρος, θα πούμε και εμείς. Το παιδί. Εγώ είμαι με το δίκαιο τώρα, δεν, δεν ασχολούμαι με τον Ολυμπιακό. Το άθλημα, αγαπάς. Ασχολούμαι με τον Αυλονίτη, ας πούμε, και το Σιώπη. Το Σιώπη, γιατί τον φάγανε. Γιατί ρε το Σιώπη, έχει κανένα να τρέξει τα χαφ. Κάτι βρωμάει εκεί μέσα, να πούμε. Το φάγανε το Σιώπη. Έτσι. Γιατί το καλύτερο αμυντικό χαφ. Και να σου πω κάτι. Να πεις ότι είναι κανένας ψηλός ο Σιώπης να χορτάσεις. Πού πας με το μεζεδάκι. Τζάμπα χαλά στη δίαιτα. Φορτούνι, τι γίνεται το Φορτούνι. Γιατί το Φορτούνι κατέβασε γιατί τα μούτρα. Στην ψυχολογία του Φορτούνι. Έτσι. Δηλαδή παίρνει 15-20 χιλιάρικα το μήνα να πούμε κύριε Χάση και πας και πληγώνει τα παιδιά μας. Έτσι μ' αρέσει. Ένα-ένα. Ο Έγκελς γιατί τον πήραν, για κρεμάστρα ή για σέντερμπακ τελικά. Δεν κατάλαβα. Ο Έγκελς. Πήρε το Ρέτσο το Ελληνάκι και πήρε το Βέλγο να πούμε αυτό να τον αφρόγαλα. Δεν μου λε. Τον τερματοφύλακα με τη φάτσα να πούμε, Mr. Bean, γιατί τον πήρε. Αυτό να τον ξιστό, όπως λέγεται, ρε, πρωτό. Ο πρωτό. Λότο, όπως λέγεται. Τον πήρε, ναι, δεν μου λε. Ναι, λέει πρωτό ναι. Και τον βάζει δευτερό. Δεν του γαμπεί την ψυχολογία. Είναι το πρωτό, γιατί σου δίνει το πρώτο γκολ να βάζει. Και, και γιατί, να πάρει και τον αναπληρωματικό πουλο, ρε, φίλαμα είναι έτσι. Έτσι. Λοιπόν, δεν κρατάω άλλο τη γραμμή. Καλημέρα σε όλου. Φιλιά πολλά. Γεια σου την Καριόλα. Λοιπόν, παίκτη σου την Καριόλα. Αυτό ήταν 1-1 για τον Ολυμπιακό. Πήρε δύο φορές σήμερα εκφράσει τις ανησυχίες του για την ομάδα του ΠΑΟ. Καλημέρα σας! Ναι! Ρολογάρα κληρώνουμε από την Κλιμάρτ Γραβιάς 67 23-19-17-646. Κλιματισμός Daikin, αντλίες, ρεμότητας, κεντρικά συστήματα VRV, λέβετε αερίου. Δίνει σήμερα δώρο ένα καταπληκτικό ρολόι. Ένα ρολόι με μπρασελέ, με ημερομηνία, ξυπνητήρι, χρονογράφο, αναλογική και ψηφιακή ένδειξη ώρας. Κοντά στα 100 ευρώ είναι η αξία του, παιδιά. Επειδή με ρωτάτε. Καλημέρα! Ναι! Γεια σας! Γεια σας! Έλα! Ναι! Γεια σας! Έλα, Τσίτσιο! Έλα, ρε φίλε! Πού είσαι, ρε Ταρίφοφ! Έλα, ακούγομαι. Κουσίνιο τσα κακαπούλιο στρούσου του δουβού χνιά χνιά μπογόλια στα τρατά μακαλιά χνιά χνιά κουκού. Αλλά σνιά σνιά το δώσο στις καραβόνια που μπρούκα καγνιά σνιά παλαιότο σνιά παταπάγε. Λες αλήθειες φίλε που είναι κόλαφος. Είναι ραδιοφωνικό ράπισμα. Ραδιοφωνικό ράπισμα φίλε είναι. Να ξέρεις, κόλαφος. Φίλε, έχω εικόνα μπροστά μου. Σκάει ένας χωρίς βέρκο φαλακρός εκεί γύρω στα 190 κιλά. Head και shoulders μέτρα, χωρίς λαιμό. Με μια ξανθιά. Ε? Ναι, χωρίς λαιμό. Χωρίς λαιμό. Head και shoulders. Κανονικά. Άλεμος. 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 Ναι. Απ' τον άλεμο είναι. Πώς λέμε άφητος, άδενδρο. Απού είσαι από τον άλεμο. Όχι άλυμο, άλεμο. Τι έγινε, πού τα μάτια σου τύπησε στον τέτορο. Άλεμος. Άλεμος. Θα κατέβει κανείς. Κάει το κοτοπουλάδικο μέσα με την κομμενίτσα δίπλα την ξανθιά και λέει η κοπέλα τρεις μερίδες κοτόπουλο με κάρι. Ναι. Και της λέει ο κοτοπουλάς καριόλα. Την έβαψε φίλε. Το έκανες, το έκανες συντόμευση. Μπαίνει μία ξανθιά και λέει θα ήθελα ένα κοτόπουλο με κάρι. Μπαίνει δεύτερη μελαχρινή, λέει γεια σας θα ήθελα ένα κοτοσουβλάκι με κάρι. Μπαίνει η φίλη της, η κοκκινομάλα, γεια σας και εγώ, θα ήθελα ένα μπιφτέκι γεμιστό με κάρι. Λέει, παιδιά, κάρι, κάρι, ναι, κάρι όλες. Έτσι πάει, κάρι όλες. Ο Κωνσταντινίδης τι έκανε, φίλησε το τόπι, έκανε τόπι μα. Έχεις κάψει φλάντζα, τα ρίφω. Αν έκαψα λέει, να κάψει φλάντζα θα κάψουν κάποιοι που του χρόνου θα έχει ντέρμπι, να πούμε Παναθηναϊκός Ηρακλής. Όχο, μην είσαι τόσο σίγουρος. Φίλε δεν είμαι, αλλά άκουσα τον Γιαννακόπουλο, τον πιέσα, Δεν εννοούσα, δεν εννοούσα την πλευρά του Παναθηναϊκού, έτσι, γιατί... Δηλαδή να είναι ο Ηρακλής και πάνω και από τον Παναθηναϊκό. Αυτό ήθελα να πω, ότι μην το έχεις δηλαδή. Φαντάζεσαι. Στο τοπικό, Όπου καλά μιλάμε ότι κάνανε μεγάλες προσπάθειες. Μεγάλες. Ακόμα κάνανε τόσο υπερβολικό λάδωμα για να περάσουν τα χρέη τους στο Μούκτη, να πούμε, που λαδώσανε και το Σαρονικό ακόμα ρεσί. Δηλαδή βαζελοκυλίδα είναι εκείνο το πράγμα. Απλά πράγματα, έτσι, μια μαύρη τρύπα στα οικονομικά του Παναθηναϊκού. Ρίχνεις την πεθερά σου στη θάλασσα εκεί στο Σαρονικό και βγαίνοντας λέει της προσφέρεις ένα τσιγαράκι απλά. Τάκ με τον αναπτήρα.
καθαρά πράγματα γρήγορα. Πόσα μπάνια έκανες, λέει, ένα κανονικό, δύο αμόλυβδη και ένα δίζελ. Και αυτό φίλε δεν θα είναι απλά πετρελοκυλίδα, θα είναι πεθεροκυλίδα μετά. Και σύμφωνα όχι με δημοσιογραφικές πηγές, σύμφωνα με πετρελοπηγές, έχουμε πληροφορία ότι ο Αλαφούζος φεύγει. Έτσι, ναι, μας κοπάνησες, μας χάλασες τα πρωινά και τις βραδιές πολλές φορές. Εσύ και η ομάδα σου. Άρα από εδώ και πέρα τώρα καθόμαστε και βλέπουμε. Θεία δίκη, φίλε. Πάντως, φίλε, on trial. Είναι, το θέμα ρε Σίτσιο δεν είναι μόνο ο Αλαφούζος. Εγώ θέλω τώρα, αυτή τη στιγμή, να βγει ο Κούλης και να πει για τα χρέη του ΠΑΟΚ, για τη φωτογραφική διάταξη. Πού ήσουν όταν είχε 80 εκατομμύρια ο Παναθηναϊκός? Πού ήσουν, πού ήσουν, πού ήσουν. Πού ήσουν, και τα πού είναι δημοσιογράφοι. Όχι, οι ιδιοκτήτες ομάδων που παίρνουν ΜΜΕ, λέει, και μόνο υπάρχει μόνο η Βάνεκη, έτσι. Συγγνώμη, Αλαφούζος, Μαρινάκης, ΜΜΕ, δεν, τίποτα. Βαρδινογιάννηδες, τα με το Στάρα. Ακριβώς, ακριβώς, δεν τους βάζω γιατί τώρα δεν έχουν ομάδα αυτοί. Αυτοί πρώτοι-πρώτοι, έτσι. Τι έγινε ρε παιδιά. Και όχι τίποτα άλλο, έβγαινε χθες να πούμε και πουλούσε τρέλα τώρα κάποιος, τώρα να μην πω σε ποιο σταθμό και τα λοιπά. Στο σταθμό του τρένου, κατάλαβα. Άμπραβο ακριβώς. Λοιπόν, λέει, ήταν λέει, φωτογραφική διάταξη για τα χρέη του ΠΑΟΚ. Και λέει, δεν έβγαινε Βαλαβάνη και παρακαλούσε όλες τις ομάδες, τους επιχειρηματίες και κυρίως τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ που ήταν στην κυβέρνηση, το χρωστάγανε από 300 εκατομμύρια. Γιατί δεν τα ξοφλήσατε, ρε Κούλη? Γιατί? Πήρασε, ο μοναδικός που πλήρωσε είναι ο Σαββίδης και τα έχουν βάλει όλοι με το Σαββίδη. Μπράβο. Χάλασε την πιάτσα, γόρι μου, χάλασε την πιάτσα. Γεια σου, Ταρίφοφ, πάω διαλυματούμπεν. Φιλιά, φιλιά. Κυρίες και κύριοι, και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλήματος, θα πάμε σε διάλειμμα. Καλημέρα, Κωστή, είσαι πηγή και φιωαστήρι, αυτή μας φτιάχνει τον διάδεση κάθε μέρα, για αυτό ο κόσμος αγαπάει. 561, σε ευχαριστώ. Γεια σου, Καρπενή, Θανάση. Καλημέρα, Κωστή, δώσε ρολογάρα. Ο Καλαϊδόπουλος, ο Χριστόφρος, καλημέρα, Κωστή, σιδεροκέφαλο, ζούμε σου. Πολύ παλιό ακροατή. Μαζευόμαστε όλοι σιγά-σιγά. Φιλιά πολλά στου Δρατανοί, το Μάκη. Γεια σου, Αριστεία μου, να σε καλά, κοριτσάρα μου. Να σε καλά. Να έρθει η Έλενα που χθες μάντεψε το Χριστοδουλόπουλο Σωτήρης. Το Σωτήρης τον παμμίζα, αλλά μάντεψε το μελαχρινό, το ψηλό το τραγούδι. Μέσα στο σπίτι το ψηλό είναι ένα μελαχρινό. Με κάτι τέτοιο παρεφερές θα μπούμε και στο, μετά το διάλειμμα. Επιστρέφουμε! Έλα ρε μπάτη! Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Ζουμουσάδα και σήμερα! Ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα και με. Ελάτε στην παρέα μας, κάνουμε ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό. Κληρώνουμε και μια ρολογάρα υπέροχη προσφορά από την Gleam Art. Ένα υπέροχο ρολόι με μπρασελέ, σχεδόν στα 100 ευρώ η αξία του. Με αναλογική και ψηφιακή ένδειξη ώρας, με μπρασελέ, με ξυπνητήρι, με χρονογράφο, με ημερομηνία, με φωτιζόμενη οθόνη και μαύρο και άσπρο μέσα το θέμα. Ανοιχτές γραμμούλες, 2310-287-888. Να σε καλά, Βασιλική μου, να σε καλά. Μάτς με τον Μπας Γιάννενα την Κυριακή, απογευματάκι είναι το μάτς, αν δεν κάνω λάθος στις 4. Εννοείται και κλεισμένον. Ξεχρεώνουμε σιγά σιγά την σκανδαλώδη απόφαση. Την τελευταία που πήρε το προηγούμενο σύστημα φεύγοντας, δηλαδή σου αφήνω και μια κληρονομιά για την επόμενη χρονιά, έτσι. Ένα απίστευτο. Η ΑΕΚ βέβαια δεν σε καμιά. Οι δικοί μας μαλώνανε μόνοι τους στη γέφυρα. Δεν ξέρω να το ξέρω. Δηλαδή το άλλο ήταν ολόγραμμα, ήταν καθρέφτης οι άλλοι. Τέλος πάντων, 2310-287-888 οι γραμμούλες ανοιχτές για να συζητήσουμε ό,τι γουστάρετε, ό,τι θέλετε ή να παίξουμε και αντίστροφη μέτρηση. Τα είπαμε για τον Κωνσταντινίδη. Να το ξαναπώ, Κωνσταντίνο μου που ρωτάς. Δεν θέλω να χαθεί αυτός ο παίκτης. Έκανε πειθαρχικό παράπτωμα, έκανε ατόπιμα που δημοσίευσε το συγκεκριμένο πράγμα με το Facebook, με το Instagram, με το Twitter. Εντάξει, καταλαβαίνουμε την αγανάκτησή του, το ότι αισθάνθηκε προδομένος, το ότι τέλος πάντων ένιωθε ότι θα έπρεπε κάποιος να του δώσει την ευκαιρία που δεν πήρε, αλλά οκ, okay, τι να κάνουμε. Δεν είναι αυτός ο τρόπος όμως. Δεν είναι αυτός ο τρόπος. Από εκεί και πέρα, το όνομα του Λιμνιού είναι αυτό που συζητιέται τις τελευταίες ώρες, μετά από το κρεσέντο, μετά από την εξαιρετική του εμφάνιση στο μάτς με το Λεβαδιακό, στο κύπελο, στο Καφταζόγλιο. Το θέμα είναι η διάρκεια. Δεν είναι μόνο ένα μάτς.
Πάρα πολλοί έκαναν ένα μάτς και μετά τους χάσαμε. Μετά εξαφανίστηκαν. Το θέμα είναι να συνεχίσεις έτσι. Θα παίξεις βασικός, δεν το ξέρουμε. Όποτε σε βάλει να δώσεις τα πάντα, να αρπάξεις την ευκαιρία από τα μαλλιά, αυτό να κάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Τίποτα μην υπολογίζεις. Καλημέρα Κωστή μου και καλό χειμώνα ζούμου σου λέμε και όλα τα χέμε. Καλή επιτυχία στην παοκάρα μας και καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε Κωστή. Γεια σου Γιώργο Τριανταφυλλίδη, γεια σου Πάρη φωτογράφε μου. Λοιπόν, ευχαριστώ και το Ανόβερο Κωστή και το Ρετούς, χαιρετισμούς. Είσαι από τους τυχερούς που κέρδισε τη φανέλα. Καλημέρα Κωστή από το ασπρόμαυρο Μάντσεστερ πλέον. Το αφήσαμε το, το Folkstone, εργασία και χαρά, αναμένοντας 2.500 ζωντανούς αστακούς για βράσιμο, εργασία και χαρά για τον, και για τον Γιάννη Αλ Αφούς, το μαντήλι του, να μην ξεχάσει. Γεια σου Παναγιώτη Παπαδόπουλε, φίλος στο Μάντσεστερ πλέον. Γεια σου Σεφ. Λοιπόν, ο Γιάννης έχει βάλει τα γνωστά βιντεάκια του. Γεια σου Κανάρη, γεια σου Λάρη Καρακίτσο, χλάτς χλούτζου μου σου λέμε και όλα τα καίμε. Πάω καφού επειδή διότι εμείς μαζί για μια ζωή αητέ δικέφαλε. Αν θέλετε να παίξουμε και αντίστροφη μέτρηση για να κληρώσουμε τραπεζάκια, πάμε, πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας, ναι. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που μας είπε ο Κροατής. Σημαδεύει την εκπομπή, το λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας. Μ' αρέσουν οι παρατηρήσεις, διορθώνομαι. Ναι. Γεια σας. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Παναγιώ. Έλα. Γεια σου Παναγιώτη, εσύ είσαι Παναγιώτη μου. Ναι, τι κάνω, καλά. Αδερφέ μου, όλα καλά, όλα καλά. Τι λέει Κωστή. Όλα καλά, αδερφέ, δόξα τω Θεώ. Πάει. Καλά, αγόρι μου, καλά. Φιλάκια σε όλους. Να σε γερός, να σε γερός. Να σε γερός, γεια σου Παναγιωτάκη μου, να ανεβάζεις έτσι ωραία τραγουδάκια. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλά στο παιδί. Κωστή, βρήκα μια λύση για να σωθεί ο Παναθηναϊκός. Α, για πες τι. Χρήστος είσαι. Έλα, έλα. Ούζο που παράγει ο Τουίτη, να το κάνουν το καράφι Ούζο, ναι. Αυτό εδώ που θα είναι. Ναι. Θα το βάλουν, θα πουλήσουν οι Παναθηναϊκές ψυχές που είναι κανένα δισεκατομμύριο μετά τα 5 εκατομμύρια ναι, ναι. Ολυμπιακούς. Ναι, ναι. Και θα ξοφλήσουν ρε φίλε, θα αυξήσει και λίγο την ασπιρίνη κανένα 10 ευρώ ο Τράκης. Ναι. Και όλα καλά. Τέλεια. Εντάξει. Όλα καλά. Και ούτως ή άλλως τώρα ανακαλύφθηκε το πρόβλημα στο Παναθηναϊκό. Όταν λέγαμε εμείς οι κλαψιάριδες. Ναι, ναι, ναι. Οι περίεργοι. Οι μακεδονομάχοι ότι. Πού βρίσκει. Τα προβλήματα δεν είναι ο Κίζας. Έτσι. Ξέρω και τα λοιπά. Απλά σας προσανατολίζει. Τώρα διαβάζω δημοσιογράφους του Παναθηναϊκού ότι όταν βγήκε λέει τότε στην Νόβα μετά το match στο playoff. Έκανε λέει πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Σόπα ρε παιδιά να πούμε. Τώρα τα θυμηθήκατε όλα. Τότε σας έφταιγε ο ΠΑΟΚ. Ο Κίζας, και... ο Κίζας δεν έχει παίξει ρόλο τώρα, φίλε, που παρετείται, δεν θα βγουν οι βάζαλοι να πούνε. Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Όταν τους λέγαμε ότι ο παιδικός φίλος του Μαρινάκη, ο πατέρας, για να πάρει ένα πρωτάθλημα, χρησιμοποίησε όλα τα εργαλεία του Ολυμπιακού. Ό,τι υπήρχε. Ό,τι υπήρχε. Διέλυσε τον ΠΑΟΚ, γιατί ένας από τους λόγους που ο ΠΑΟΚ το 2012 ήταν πριν τη χρεοκοπία, ήταν γιατί και εκείνο το εγκληματικό σύστημα που χρησιμοποίησε ο Παναθηναϊκός για να πάρει τον Double. Ο Σπανάθας, ναι, φίλος. Ο Σπανάθας και τα λοιπά. Δεν του επέτρεψε να πάει στο Champions League. Φυσικά. Όπως θα έπρεπε. Φυσικά. Και μπήκε μέσα με τα τσαρούχια σύν της την κακοδιαχείριση που έγινε του ΠΑΟΚ, έτσι. Αυτό είναι όμως το δικό μας. Έρχεται όμως το πλήρωμα του χρόνου, αδερφέ μου Χρήστο Φραγκαντώνη. Έρχεται η θεία δίκη, η πιο δίκαια θεία από όλους που ήμασταν ύψια της, αγαπημένα. Και το σημαντικότερο είναι, Κωστή μου, ότι επιτέλους πρέπει να αντιληφθεί όλος ο κόσμος. Θυμάσαι τι λέγαμε τόσα χρόνια. Έπαιζε η ομάδα, μας φάζανε ρε παιδί μου. Κάνε εσύ ομάδα και θα κάνεις. Βλέπεις ότι όλα αυτά που σε λέγανε ότι είσαι ο κλαψιάρης, ο παραπονιάρης, ο κομπλεξικός, τα εφαρμόζουν κάθε 5 λεπτά αυτοί. Βγήκαν οι ίδιοι οπαδοί του Γαύρου, οι ίδιοι, και του λένε σταμάτα την κλάψα ρε, μας προσβάλλεις, ξεφτιλιζόμαστε. Οι ίδιοι για τον Μπαρμπασάβα. Βέβαια το απέσυρατε μετά από λίγο, έτσι, γιατί εκεί πέρα πέφτει χεράκι, δεν υπάρχει ελεύθερη βούληση κτλ. Αμάν, τι, τους κάνανε ντά. Εννοείται, εσύ, αποσύρθηκε από το Facebook αυτή η ανάρτηση, γιατί εκεί πέρα είναι να πούμε υπαλληλικό προσωπικό. Μάλιστα. Προσωπική γνώμη. Έτσι, όμορφα και ωραία. Απλά. Εμείς
εμείς να τα βλέπουμε γύρω μας, να βλέπουμε να είμαστε, να έχουμε αντίληψη του τι γίνεται, έτσι. Βλέπεις ότι τα πάντα καταραίουν, ομάδες δεν κατεβαίνουν σε αθλήματα, δεν έχουν... μαντήλι να κλάψουν. Μαντήλι να κλάψουν. Ξαναρωτάμε. Να αυτό που έχουμε και έτσι. Να το προστατεύσουμε, να μην τον αφήνουμε τους επιτίδιους να του τρώνε τα λεφτά ή να του δημιουργούν συνεχώς προβλήματα. Γιατί ζούμε σε μια χώρα που καταραίει. Γιατί πολλοί κόσμο διαβάζω σχόλια στο ίντερνετ και ακούω γύρω δεξιά-αριστερά. Δεν λειτουργεί σχεδόν τίποτα στον αθλητικό τομέα, ειδικά της Θεσσαλονίκης. Ναι. Ο ΠΑΟΚ αυτά που πετυχαίνει είναι υπερβάσεις απίστευτες. Τρελές. Αν δείτε τι γίνεται στον αεροτεχνικό αθλητισμό, τι γίνεται στο κολύμπι που έχω σχέση ας πούμε, με το παιδί και τα λοιπά, με τις πισίνες. Τι γίνεται θλιβερά στο όλα, τι έχουν τα σωματεία. Είναι οτιδήποτε γίνεται είναι υπέρβαση των γονέων και των προπονητών και των παραγόντων. Η προσωπική πρωτοβουλία, η ιδιωτική πρωτοβουλία, το πάθος των γονιών, το πάθος ανθρώπων μεμονωμένα όπως κάνει ο Ιβάν, δεν άστο. Απλά σε αυτό που έλεγες πριν Χρήστο, τόσα χρόνια που δικαιολογημένα εκφράζαμε δυσαρέσκεια, έτσι, δεν θα πω γκρίνια, τι μας έλεγαν, ναι. Φτιάξτε ομάδα πρώτα και ασχολήστε με τη διαιτησία συνέχεια. Για διαχειρίσου τώρα λοιπόν εσύ κύριε Μαρινάκη, κύριε Σάβα Θοδωρίδη, την καθημερινή γκρίνια. Γιατί όταν παίρνεις πρωταθλήματα και κερδίζεις, όλα είναι μια χαρά. Άλλαζε τους προπονητές, δεν άλλαζε τίποτα. Τα έπαιρνε τα πρωταθλήματα, έτσι. Γιατί να δυσαρεστηθεί ο οπαδός. Ο Κόλλιας πήρε πρωτάθλημα. Ο Κόλλιας, ο Μπιγκόν. Ναι. Τι μου λες τώρα. Τρως, ο Σεγκούρα. Να τρως 7-0 από τη Γιουβέντους και να πας ας πούμε, να παίξεις την προοδευτική και ενώ πρέπει να ξαναχάσεις. Έτσι. Να βγαίνει το κοράκι και να σου γλιτώνει. Ακριβώς. Να πας και ένα κλαρίνο από την προοδευτική. Διαλύεσαι φίλε. Θα γίνει πόλεμος μετά. Διαλύεσαι. Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν ξέρανε ότι ό,τι και να γίνει αυτό σε γιγαντώνει και ψυχολογικά σαν παίχτη. Όταν είσαι ο Τζούρτζεβιτς, όταν είσαι ο Γιαννακόπουλος και ξέρει ο Αλεξανδρής ότι και που θα πέσω, okay. Εσύ γιατί το δίνεις λέει. Και το παιδί μου κλέβω στα ζάρια όταν παίζουμε τάβλη. Τέλος, φίλε. Αυτό πρέπει να το κάνουνε. Στον ύμνο να το βάλουν. Θα το βάζω λέει... κάθε εβδομάδα. Θα το βάζω, ναι, να ακούγεται. Κανονικά, να το κάνουν στον ύμνο τους να είναι γιατί τους αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Κωστή, θέλει όλοι κάτω το κεφάλι δουλειά και για μένα το παράδειγμα είναι ο Λιμιός, θα ξέρεις ότι θα πετύχει. Φυσικά. Γιατί ακόμη και αυτό το μουστακάκι που τον κάνει λίγο αστείο ας πούμε και γελάμε. Δείχνει το παιδί το πρώτο πράγμα που τον ενδιαφέρει να παίξει μπάλα και όχι να κοιτάξει. Όχι να είναι όμορφος. Το κάνει επίτηδες. Έτσι. Φέδο Γεωργίτσι. Εντάξει, είπαμε. Αυτά είναι για το Χαβά. Φιλιά. Καλή επιτυχία στην ομαδάρα μας. Να σπάσει την καντεμιά που έχει με τα παγούρια. Συνέχεια θέλει. Συνέχεια όπως προχθές. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. 2310-287-888. Καλημέρα. Ναι, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, Κώστα μου. Χαμήλωσε, σε παρακαλώ, λίγο το ραδιόφωνο. Για να μην μικροφωνώ. Αφού με παρακαλάς. Τι να κάνω, ναι, θα σου το πω. Χαμήλωσε το ραδιόφωνο, ρε! Να το πω με άσχημο τρόπο. Είσαι ο. Είμαι ο μάγος της Χαλάστρας. Ο μάγος της Χαλάστρας, πώς είναι έτσι φωνήσω, από πού με τηλεφωνείς, από Κωνσταντίνο. Πώς είπατε. Από Κωνσταντίνο, ακούω πολύ στο βάθος. Ηθοποιός είμαι, τι να θες να κάνω, Σκύπτης Νικόλος εδώ. Έλα μάγε μου, σ' ακούω. Πιστεύεις ότι είμαι αληθινός μάγος, ναι ή όχι. Καλά, πλάκα, δεν θα ρωτάς τέτοιο πράγμα, αφού το ξέρεις ότι... Το Ιβάν Σαββίδης, γιατί δεν συνεργάζεται μαζί μου να πάρουμε το Champions League, Κύπρο, Κύπελλο Ελλάδος, Πρωτάθλημα Ελλάδος και να σαλώσουμε τα πάντα. Θέλω να μου πεις το εξής, επειδή ακούει πολλοί κόσμος. Ναι. Θέλω να μου πεις τα τρία πρώτα πράγματα που θα κάνεις μόλις αναλάβεις. Η θέση θα αποκτήσει ένα άλλο όνομα. Πώς θα την ονομάσουμε? Υπεύθυνος. Κοίταξε, σχεδιασμού. Εγώ δεν χρειάζεται να είμαι στο γήπεδο. Δεν είπα εγώ, για το γήπεδο εγώ. Αόρατα. Άζαξ. Ναι. Χορηγός Άζαξ. Θέλω να στείλω όλα τα καλά αποτελέσματα και τα άσχημα στον ελληνικό αθλητισμό. Πες μου λοιπόν τα τρία πρώτα πράγματα που θα κάνεις μάγια της Χαλάστρας. Αυτά είναι μυστικά του επαγγέλματος. Πώς γίνεται, τι να σου πω. Θα στέλνω την μπάλα στα δίχτυα και θα βγάλω τους ποδοσφαιριστές, τους Έλληνες, ναι. Να τους κάνω καλύτερους από τον Μαραντόνα και τον Πελέ. Ο Πρίγιοβιτς το φτύσιμο. Βρε, εγώ δεν έχω, για μένα είναι όλοι οι φίλοι μου, ο πραγματικός πατέρας σας. Ναι, γίνεται, δηλαδή. Επειδή είπες ότι τους Έλληνες θα τους βγάλω πρώτου σκόρερ, ο Πρίγιοβιτς γιατί στο πηγάδι ούρισε. Κατά προτίμηση την Ελλάδα θα υποστηρίξουμε. Δηλαδή τον Κουλούρη θα το βγάλεις πρώτο σκόρερ. Βεβαίως. Να τη πρώτη προγραμματική δήλωση, κυρίες και κύριοι. Κουλούρης πρώτος κόρα. Κύριε Κωστάκη. Βεβαίως, ακούω. Κύριε Κώστα μου. Ακούω.
με ψεύτικες στημένες βουλευτικές εκλογές, με ψεύτικα στημένα παιχνίδια. Ναι. Δεν κυβερνείται έτσι η χώρα. Λοιπόν, όλοι εσείς πιάσετε ένα υπουργείο, ένα μικρόφωνο, ναι, και ψεύδεστε ασυστόλος. Ναι. Και μένα με παραγωνίσετε. Κάντε πλάκα μαζί μου, αλλά και εγώ παίρνω θέση. Ναι. Τα στημένα παιχνίδια πότε θα καταληφθούν. Εννοείται ότι... εννοείται ότι δεν λες για μένα φυσικά, έτσι. Όχι. Κάποιοι ωραίοι άνθρωποι σαν και εσένα ξέρονται. Εγώ έκανα τον παγωνιακό μαγαζί και πλάκωσα ένα ελευθερό δημοσιογράφη και βρήκα δουλειά. Σωτηρίστηκα τα δικά μου χρήματα. Έκανα τον Γκάλι εκεί, τον θεοποίησα τον Γκάλι. Ποιος είναι ο Γκάλι, βρε. Αλλά δεν ήμουν εγώ το βρομπαστήρι, δεν θα το παίρνει η Ελλάδα, ρε. Το 87, από τότε είχες πιάσει από το 87. Και αν σας αρέσει, το 87 βεβαίως, αν δεν σας αρέσει και εμείς τα όπλα σας με σφαίρες θα με σκοτώσει, έτσι κι αλλιώς. Όχι, τι να σας σκοτώσει. Σφαίρα δεν με πιάνει. Θα σου κάνω μία δήλωση αλαγκάλης τώρα. Όχι, το Υπουργείο Αθλητισμού σε μένα, που επιτέλους ανήκει σε μένα και κατέχω τα αντικείμενα του ελληνικού αθλητισμού, του παγκόσμιου. Έτσι, γιατί όχι. Μήπως αυτοί που ήταν καλύτεροι. Μα εγώ δεν κατηγώ τον Βασιλιάδη τον Γιώργο, αυτός είναι δικηγόρος. Αυτή είναι η δουλειά μου εμένα. Δεν μπορεί, είμαι ο μοναδικός στον πλανήτη Γη που έχω αυτό το χάρισμα. Το χάρισμα, δηλαδή, βεβαίως. Με τη σκέψη μου στέλνω αόρατα την μπάλα στα δίκτυα. Εγώ θέλω, δικάζει τη σκέψη μου. Τι να κάνεις, δεν μπορείς να την περιορίσεις. Παρακαλώ. Δεν μπορείς να περιορίσεις τη σκέψη σου, λέω. Κοιτάξτε, αν πληρωθώ καλά, σας επαναλαμβάνω κύριε, από τον Ιβάν Σαββίδη, οι τύποι πρωτάθλημα, κύπελο και Champions League θα έρθουν στον ΠΑΟΚ. Γεια σου, Μάγε! Κάποιοι θέλουν να φτάσουν το επίπεδό μου. Πόσο ψηλά είμαι. Εάν έβγα ψηλά. Τι να κάνεις, φταίς εσύ ή άλλοι είναι χαμηλά. Αγόρι μου. Πίσω ρε και αχλάδε την ώρα. Πίσω ρε, αγόρι μου. Σε γουστάει Κωστάκη. Πάρα πολύ, φίλε. Γεια σου, Μάγε! Γεια σου, Μάγε, γεια σου, Μάγε. Ε, μη γελάτε καθόλου. Αυτοί που κυβερνάνε είναι πιο σοβαροί. Το μάγο. Αλήθεια σας λέω. Σκεφτείτε λίγο ποιοι, πού και πότε. Ρωτάω. Πρέπει να πάμε σε τέλος εκπομπής, κύριε Σκύρη. Ένας ακόμα, Ιώβ. Καλημέρα! Ναι! Καλημέρα. Καλό στο παιδί! Πήρα για την κλήρωση να κάνω. Αγόρι μου, αγόρι μου, αγόρι μου. Δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Με κάλυψε πρώτα-πρώτα η πιο κρυστάλλινη παοξίδικη φωνή, ο Χρήστος. Α, εντάξει, δηλαδή, αγαπώ, αδερφός. Τόσο καθαρή φωνή, δηλαδή, δεν υπάρχει, που βγαίνει μέσα από την ψυχούλα του αυτό που λέει. Είναι φτάνει, θα σου πω κάτι τώρα που κανονικά δεν πρέπει να το πω στον αέρα, αλλά θα το πω γιατί δεν έχω κανένα θέμα, κανένα κόλλημα. Είναι κουβέντα που έχω πει στον Χρήστο, κατηδίαν, ότι του είπα, αν ήμουν ακροατής, σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό θα έλεγα αυτά που λες στον αέρα. Το έχω πει σε 2-3 ανθρώπους. Και νομίζω ότι τα λέει όλα αυτό. Αν ήμουν ακροατής σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, θα έλεγα αυτά που λες. Έτσι, και είναι, το έχω πει κατηδίαν. Το λέω και στον αέρα. Έτσι, γιατί με πολλούς διαφωνούμε και με άλλους συμφωνούμε και μαζί έχουμε συμφωνήσει πολλές φορές και διαφωνούμε. Αλλά αυτό για τον Χρήστο. Αυτό. Και το άλλο, ας πούμε, το πιο βασικό. Είμαστε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα είμαστε. Καλά, δεν το συζητώ. Μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα λοιπόν, είμαστε. Ηλιόπουλος, μεγάλη ατάκα, δεν το συζητώ, φίλε. Ο Ηλιόπουλος, ο οποίος θεωρώ ότι είναι υποτιμημένος σε σχέση με άλλους που προβλήθηκαν πιο πολύ. Τεράστια μούρη, φίλε. Πιστεύω ότι άμα ήταν αυτός ο άνθρωπος στην Αμερική, άστο, φίλε, θα ήταν... Χορό, κλακέτες. Δεν υπάρχει, άστο. Προχθές είχε ένα αφιέρωμα η ΕΡΤ και έκανα και το είδα όλο. Έχει παίξει να μου και τι δεν έχει παίξει ο άνθρωπος. Εκεί με τα νερά, φίλε, που πίνει τα 42 νερά στο αστυνομικό τμήμα. Είναι δηλαδή, εκεί είναι μαγική. Συγγνώμη, μπορώ ένα νερά. Πώς θα περάσετε το βράδυ. Η τέλεια πέρασα, λέει. Τέλεια πέρασα. Λοιπόν, Παναώτ, φεύγω, λοιπόν, αδερφέ. Δώσε μου ένα νούμερο. Κλέδωση. Από το 1 μέχρι το 67. Να δώσω τη ρολογούμπα. Το 5. Σε φιλό! Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ζούμου σου, αδερφέ. Φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά. Φιλιά. Ο Τουμπερλεκιτζής καίει τα δάχτυλά του. Μάνα, άκουσέ με, κάνω σόλο. Και μπαίνει ο Γιώργος Κόρος. Με το δοξάρι, ή μάλλον με το δοξπάουκ. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε τη ρολογούμπα.
Το ρολόι κερδίζει ο κύριος Καρπενήσης Θανάσης. Καλημέρα Κωστή, δώσε ρολογάρα Παοκάρα. Σε 2.22 το νούμερό του, Καρπενήσης Θανάσης. Αυτά. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Χορηγή δεύτερης ώρας είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάκιο με εκπληκτικές γεύσεις απέναντι από το Μασούτη στα Ελευθέρια 705-750 τη Λιβεριά. Επίσης, τέντες, τέντα home. Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, 35 χρόνια εμπειρία, ειδική στην τέντα και στην πέργολα και τώρα που κρυώνει ο καιρός στις αντιανεμικές ζελατίνες. Να σας φτιάξουν, κερδίζετε ένα δωματιάκι, υπέροχο θα σας τα πω. 4-30-011 και εννοείται Macron Store, το κατάστημα της Macron, επίσημα προϊόντα στον περιφερειακό Ευόσμου στην Αντώνη Τρίτση 76. Όλα όσα θέλετε για να ντύσετε τις ακαδημίες σας, τα παιδιά σας, τις ομάδες σας κτλ. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Γεια σου Αλέξη Ελευθεριάδη στην Κύπρο. Χρόνια πολλά, μπιμπίπ τον Πειραιά. Λέει να ζήσω να με χαίρεστε, να είσαι καλά αδερφέ μου. Φιλιά πολλά, ζου μου σου λέμε. Και κάθε πίκρα και με έρχεται η Τρόικα, δεν φεύγει καν. Όχι η Τρόικα, οι άλλοι με τους κακομούτσουνους εδώ, τα δικά μας παιδιά. Σας φιλώ γλυκά. Bye, bye, bye.